Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ ζωντανά στην τηλεόραση του Άστρα και στην εκπομπή Συμβαίνει Τώρα για τη δική σας αναλυτική ενημέρωση και σήμερα και αυτό το μεσημέρι. Σήμερα έχουμε Παρασκευή 30 Ιουνίου, είναι η τελευταία ημέρα της εργάσιμης εβδομάδας, αλλά είναι και η τελευταία ημέρα αυτού του μήνα. Από αύριο ξεκινά ένας καινούριος μήνας, Ιούλιος έρχεται πια. Λοιπόν, θα δούμε και σήμερα εδώ την επικαιρότητα, πώς διαμορφώνεται, με κυρίαρχο θέμα φυσικά την κούρσα διαδοχής που έχει ξεκινήσει για τον ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα, τις διεργασίες οι οποίες έχουν ξεκινήσει και μάλιστα πήρε το δός για την διάδοχη κατάσταση και εν ώψη και της αυριανής συνεδρίασης της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος. Επίσης, τα σημαντικότερα θέματα είναι οι βαθμολογίες των υποψηφίων των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων. Πολλά ήταν τα χαμόγελα σε παιδιά, σε νέους, οι οποίοι συμμετείχαν φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις και είδαν τις βαθμολογικές τους επιδόσεις να φτάνουν στα ύψη. Ήταν πολλές οι επιτυχίες. Το ίδιο δείχνουν ότι πολύ καλές ήταν και οι βαθμολογίες. Αυτό δείχνουν και τα στατιστικά στοιχεία που παρουσίασε και από τη δική του πλευρά το Υπουργείο Παιδείας, έχοντας μπροστά του όλα τα βαθμολογικά δεδομένα. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε και να παρακολουθήσουμε μαζί πώς διαμορφώνεται συνολικά η επικαιρότητα μέσα από τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων της ημέρας. Η παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ είναι από τα βασικά θέματα στα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη, ο Τσίπρας ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στους Τούρκους της αριστεράς, ενώ εκτιμούν το γεγονός ότι παρετήθηκε την ώρα που έπρεπε, δηλαδή μετά από μια βαριά ήττα. Την ίδια ώρα, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ρίχνουν τις πόντες τους προς τον Κεμάλ Κιλιντζάρογλου, ο οποίος παρά το γεγονός ότι ιτήθηκε για 12η φορά από τον Ερντογάν, δεν λέει να παραιτηθεί. Προθεσμία για να απολογηθούν ζήτησαν και έλαβαν από τον εφέτη ανακριτή που διερευνά την υπόθεση του δυστυχήματος στον Ντεμπόν οι δύο πρώην γενικοί διευθυντές του ΟΣΕ. Οι δύο γενικοί διευθυντές του ΟΣΕ, που υπηρετούσαν από 21 Μαρτίου του 2017 έως 15 Νοεμβρίου του 2019, αναμένεται να απολογηθούν στις 18 και 19 Ιουλίου. Νωρίτερα, στον εφέτη ανακριτή προσήλθε ο δικηγόρος και πατέρας της 20χρονης Μάρτας Ψαροπούλου, που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα των Ντεμπόν, κ. Αντώνης Ψαρόπουλος. Έξω από τις φυλακές διαβατών συγκεντρώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης οργανωμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ φωνάζοντας συνθήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 40 οπαδοί του Δικεφάλου μετέβησαν στις 11 παρα 10 με αυτοκίνητα και μηχανές έξω από τις φυλακές διαβατών, φωνάζοντας μεταξύ άλλων συνθήματα αλληλεγγύης στους 12 κατηγορούμενους για τη δολοφονία του Άλκη. Στο κέντρο επιχειρήσεων της άμεσης δράσης σήμανε συναγερμός. Άμεσα στο σημείο μετέβησαν δυνάμεις της ΣΟΠ και ΔΙΑΣ και τη ΖΙΤΑ. Στη θέα των αστυνομικών δυνάμεων, τα άτομα αποχώρησαν. Υπενθυμίζεται ότι σε μία εβδομάδα θα ανακοινωθεί η απόφαση του δικαστηρίου για τις κατηγορούμενες για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού. Κλήση να απολογηθεί σήμερα ενώπιον της 22ης τακτικής ανακρίτριας έλαβε σύμφωνα με πληροφορίες ο πατέρας Αντώνιος. Η κλήση προς απολογία αφορά στην κακουργηματική κατηγορία για ασέλγεια σε βάρος δύο νεαρών αγοριών τρόφιμων του Κιβωτού του Κόσμου, ηλικίες 19 και 15 ετών. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν η απολογία του πατρός Αντωνίου ενώπιον της ανακρίτριας έχει ξεκινήσει επί της ουσίας. Σε κάθε περίπτωση πάντως, μετά την ολοκλήρωσή της, θα κριθεί περαιτέρω ποινική μεταχείριση του ιερέα. Συγκεκριμένα, ο πατέρας Αντώνιος κλήθηκε να απολογηθεί για το κακούργημα της κατάχρησης ανηλίκου σε ασέλγεια κατά συρροή και το οποίο με υπόμνημα που είχε καταθέσει τον εισαγγελέα όταν είχε κληθεί ως ύποπτος τότε για εξηγήσεις σχετικά με αυτή την υπόθεση, είχε αρνηθεί. Ο ιδρυτής της Κιβωτού του Κόσμου έκανε λόγο για κραυγαλαίες αναλήθειες, φήμες, διαδόσεις, ψευδή και κατασκευασμένα δημοσιεύματα με τη σύμπραξη καλοθελητών που εποφθαλμιούν το έργο της Κιβωτού. Το Υπουργείο Ανάπτυξη με ανακοίνωσή του ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό και τις επιχειρήσεις ότι η πρωτοβουλία καλάθι του νοικοκυριού θα συνεχιστεί μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Παράλληλα, θα επεκταθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 το μέτρο του μέγιστου περιθωρίου κέρδους για τις επιχειρήσεις που εμπορεύονται βασικά καταναλωτικά προϊόντα και καύσιμα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν φαινόμενα αυθαίμητης κερδοφορίας εις βάρος των καταναλωτών. Ελάτε τώρα πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε την επικαιρότητα αναλυτικά στη Θεσσαλία και αρχίζουμε από τη Λάρισα και καλωσορίζουμε εδώ μαζί μας τη Σοφία Κοντοθανάση. Σοφία μου,
Κάποιος έχει γενέθλια σήμερα. Κάποιος, κάποια, κάπου εδώ, με μία από τις δύο ψήφου. Ακούς, ακού. Να, είδες, τέτοια μου κάνετε. Ακούγεται πιο πολύ. Μια χαρά ακούγεται. Ακού. Χρόνια πολλά σε σένα για τα γενέθλια σου. Κι όπου κι αν πας, να μην ξεχνάς πως θα είμαστε κοντά σου. Είμαστε μακριά για την τούρτα, Σοφία μου. Ευχαριστώ, δεν πειράζει. Να είσαι πολύχρονη, να είσαι καλόχρονη, να είσαι γεμάτη ευτυχία. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Τα καλύτερα έρχονται μπροστά. Έτσι, υγεία και όλο χαρές. Ευχαριστώ. Από όλους μας εδώ οι ευχές. Από όλους μας. Ευχαριστώ, είμαστε μια ομάδα, μια οικογένεια και σας αγαπώ πολύ, το ξέρετε. Και ευχαριστώ για την ωραία έκπληξη. Κάνουμε ό,τι μπορούσαμε. Εξαιτίας της απόστασης, ό,τι μπορούσαμε. Εγώ κάποια στιγμή που θα κλείσει και αυτή η σεζόν, γιατί όλο το αφήνουμε και όλο το αναβάλουμε να βρεθούμε, να τα πούμε, νομίζω ότι φέτος είναι η χρυσή ευκαιρία να τα πούμε. Όχι, δεν θα το γλιτώσεις τώρα. Όχι, φέτος δεν γίνεται. Αυτό το καλοκαίρι πρέπει να βρεθούμε. Αυτή με τίποτα. Αυτή τη φορά δεν γίνει. Με τίποτα, με τίποτα. Εντάξει. Κάπως πρέπει να συναντηθούμε, δεν γίνεται. Λοιπόν, πάμε τώρα να προσγειωθούμε ναι. Στην επικαιρότητα. Πάμε να δούμε τι γίνεται και να ξεκινήσουμε από το κυρίαρχο πολιτικά θέμα των ημερών, Σοφία, που είναι όσα συμβαίνουν γύρω από την παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν οι διεργασίες οι οποίες μάλιστα κορυφώνονται. Τώρα, δεν ξέρω και τι μας λένε και οι ίδιοι από την πλευρά τους. Ήταν ένα αρχικό σοκ, το περίμεναν. Ήταν ένα σοκ το οποίο ξεπέρασαν και προσπαθούν να ανασκουμποθούν και να συνεχίσουν, να δουν τώρα τι θα κάνουν, τι λένε. Νομίζω πραγματικά, Βάσο, ότι είναι μια περίοδος πολύ προβληματισμένη για τους ίδιους. Προβληματίζονται πάρα πολύ για το μέλλον του κόμματος. Λογικό είναι. Αύριο να πούμε ότι συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του κόμματος. Ο Αλέξης Τσίπρας, όπως είδαμε σήμερα, είναι στο Σούνιο, στο ησυχαστήριό του. Εξάλλου, ο ίδιος δήλωσε τρεις ημέρες περισυλλογής, 24 ώρες μακριά από τον καθένα, μόνο με πολύ, πολύ στενούς συνεργάτες. Είχε πει τα νέα και μάλιστα ζήτησε να κρατηθεί μυστικό. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, και νομαρχιακές και άλλα στελέχη εδώ, σε τοπικό επίπεδο, δεν γνώριζαν το παραμικρό, βέβαια. Ίσως και η δήλωση που έκανε την περασμένη Κυριακή, την Κυριακή των εκλογών, κάποιος τον τους έβαλε σε σκέψη ότι ίσως τελικά να ήταν και το τέλος από την Προεδρία του κόμματος. Αν μην τι άλλο, Βάσο, σίγουρα ένας άνθρωπος που κατάφερε από την αριστερά και στην Ευρώπη ολόκληρη να γίνει κυβέρνηση, να κυβερνήσει για 4 χρόνια, αυτό δεν το ξεχνάνε για τον Αλέξη Τσίπρα. Μπορεί τώρα να είχαμε την πτώση. Έχει γράψει τώρα, η αλήθεια είναι, έχει γράψει ένα κεφάλαιο, έτσι. Έχει αυτό ένα ιστορικό κεφάλαιο να το έχει ο ίδιος ανοίξει με την αναλαμβάνοντας την ηγεσία του κόμματος και τώρα να κλείνει υπό εκείνον. Ναι, έτσι. Ανέλαβε και την ευθύνη, γι' αυτό και είπε ότι εγώ δεν θα είμαι υποψήφιος. Αφήνω μπροστά μου νέα στελέχη να βγουν. Ονόματα φημολογούνται, ακούγονται, αλλά πάρα πολύ νωρίς πραγματικά να πει κανείς σε το παραμικρό. Ίσως να υπάρχει και άρωμα γυναίκας, ποιος ξέρει. Πολλά συζητούν ακόμη και τοπικά στελέχη. Από ακούγεται, την άλλη, ακούγεται και αυτό. Να πούμε βεβαίως ότι δεν άρεσε πολλά στελέχη η δήλωση που έκανε ο Πρωθυπουργός χθες για τον Αλέξη Τσίπρα και την απόφασή του να παραιτηθεί. Από την άλλη, όμως, εγώ θα έλεγα ας κοιτάξουν τα του οίκου τους. Νομίζω ότι είναι μια σημαντική περίοδος για την αριστερά, για τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ. Θα πρέπει να δουν πώς θα πορευτούν από εδώ και πέρα. Ο κ. Ζωγράφος απαντά και σε όλες τις φημολογίες του τελευταίου 24 ότι υπάρχουν και παραιτήσεις τελεχών σε τοπικό επίπεδο. Ο ίδιος ξεκαθαρίζει ότι στο γραφείο μου δεν έχει φτάσει κάποια παραίτηση. Άρα, λέει, το κρατάω σαν φήμη. Δεν υπάρχει κάποια επίσημη παραίτηση από κάποιο στέλεχος. Οπότε δεν μπορώ να μιλώ, λέει, για φήμες έτσι κάποιων στελεχών. Το κρατάμε και αυτό. Νομίζω ότι τα επόμενα 24 ώρα είναι πολύ κρίσιμα για το κόμμα. Πάμε λοιπόν να δούμε πιο αναλυτικά, Σοφία, στο ρεπορτάζ που έχεις ετοιμάσει. Την παρέτηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, αλλά και τα όσα σχολίασε για την παρέτησή του Κυριάκος Μητσοτάκης, σχολίασε με δηλώσει ο γραμματέας νομαρχιακής του κόμματος, Βασίλης Ζωγράφος. Το πολιτικό ήθος των αρχηγών κρίνεται πρωτίστως όταν θριαμβεύουν επί των αντιπάλων τους. Η χθεσινή δήλωση του κ. Μητσοτάκη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ταυτίστηκε με την τοξικότητα, με τον διχασμό και τον αποτελεσματικό λόγο ήταν πέρα για πέρα εκδικητικός. Άφησε πίσω την αστική του ευγένεια, μίλησε εκδικητικά και απαξιωτικά. Αυτός δεν είναι πολιτικός λόγος που παράγει τον πολιτικό πολιτισμό τον οποίο ζητάει. Θέλω να επισημάνω στην ελληνική κοινωνία και ειδικά στους φίλους μας τους Λαρισαίους και τις Λαρισαίες
ότι η ακρίβεια στο ράφι καλπάζει. Το τελευταίο τετράμινο ξεπέρασε τον διψήφιο αριθμό ο πληθωρισμός στα τρόφιμα στα σούπερ μάρκετ. Και γι' αυτό πρέπει πραγματικά να το, αυτό πρέπει να το, πραγματικά να το αντιληφθεί η κυβέρνηση, γιατί ούτε με τα 20 ευρώ που τους δίνει, ούτε με επιθετικό λόγο απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κυβερνάει. Κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία και πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να λύσει τα προβλήματα ή να υλοποιήσει τις υποσχέσεις τις οποίες έδωσε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Ο κ. Ζωγράφος αναφέρθηκε και στην επόμενη μέρα του κόμματος. Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν και είναι κεφάλαιο για την Ελλάδα και για την Ευρωπαϊκή Αριστερά, αν θέλετε, και για την Ευρώπη. Ξέρετε, πολλά κόμματα αριστερά έχουν πάρει 37% και έχουν κυβερνήσει 4 χρόνια σε ένα ευρωπαϊκό κράτος. Είναι μεγάλη υπόθεση. Τώρα τι έπειτα, κύριε Ζωγράφο? Τι έπειτα από εδώ και πέρα. Θέλω να κάνω επίσης μια αναφορά στον Πρόεδρο ότι πραγματικά όλο αυτό το χρονικό διάστημα σήκωσε μεγάλο βάρος. Μεγάλο βάρος. Και αναντίστοιχο αυτό που σήκωσαν οι οργανώσεις. Δεν φτάνει να λέει με τον Αλέξη Τσίπρα και δεν είναι αυτό ο ίδιο της αριστεράς. Πρέπει να φύγεις από το σπίτι σου, να ανασκουμπωθείς, να τρέξεις, να βοηθήσεις, να αγωνιστείς, να μοιράσεις ψηφοδέλτιο, να μην κάνεις μόνο κριτική. Δεν φτάνει αυτό. Ή να λες είμαι μέλος και είσαι αόρατο μέλος επειδή ψήφισες μια φορά και τον Πρόεδρο. Άρα λοιπόν οι ευθύνες δεν είναι μόνο της ηγεσίας, γιατί ακούω κάτι τέτοια, είναι όλων μας. Ο καθένας από τη θέση του. Τις επόμενες μέρες, σήμερα ή αύριο, θα συνεδριάσει από τον κύριο που μάλλον αύριο, θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία. Θεωρώ ότι είναι επιβεβλημένο την άλλη εβδομάδα, μετά που δεν ξέρω πότε θα προλάβουν το τελευταίο, μετά το επόμενο, να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή. Δηλαδή τα θεσμικά όργανα. Είναι δηλαδή απαραίτητο. Και να προχωρήσουμε στην εκλογή του αρχηγού συντεταγμένα, με ενότητα πάνω απ' όλα, και να αφήσουμε τις παριούλες, τις εξυπναδούλες και τις παριούλες. Σε μένα δεν ήρθε καμία παρέτηση. Σε μένα δεν ήρθε παρέτηση. Ειλικρινά δεν ξέρω ποια είναι αυτά τα στελέχη. Επιβιώνω αυτά που σας είπα πριν. Ανοριμότητα, προχειρότητα και ανευθυνότητα. Αύριο πάντως συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή του κόμματος. Μάλιστα, αυτά συμβαίνουν. Φαίνεται το κλίμα έτσι, ακόμη και από τις τοποθετήσεις. Είναι ένα κλίμα βαρύ και είναι απολύτως λογικό. Είναι η ΙΤΑ, είναι η παρέτηση, είναι το μέλλον, είναι όλα αυτά που θα πρέπει να σκεφτούν και μάλιστα δεν έχουν και πολλά και μεγάλο χρονικό διάστημα να αποφασίσουν. Γιατί ξέρεις, έχουν μπροστά μας και αυτοδιοικητικές εκλογές, πρέπει να φορτσάρουν και γι' αυτό και δεν πρέπει να αφήσουν και μεγάλο χρονικό περιθώριο για αποφάσεις. Ναι, είναι και το καλοκαίρι. Ναι. Είναι και αυτά τώρα δύο εκλογές πριν, δηλαδή κάποια στιγμή όλοι λένε, γιατί από ανθρώπινη πλευρά τώρα να το δούμε, ας μπει λίγο και ένα φρένο να ξεκουραστούμε, αλλά είναι δύσκολη και εποχή. Αλλά εξελίξεις δυστυχώς για περιθώρια ξεκούρασης, είναι το μόνο σίγουρο. Τέλος πάντων, πάμε τώρα στα πολύ δύσκολα, πολύ λυπηρά, ήταν απίστευτο αυτό το σκηνικό χθες, Σοφία. Είναι με τον 50χρονο. Για πες μας τι ούτε έγινε. Να το περιγράψεις δεν μπορείς, Βάσο, πραγματικά, πόσο μάλλον δε όταν φτάσαμε εκεί για την κρίση με αυτή την εικόνα. Ένας 50χρονος άνδρας αποφάσισε να βάλει φωτιά στον εαυτό του. Ακόμη δεν έχουμε ξεκαθαρίσει τι ακριβώς έχει γίνει. Πάντως ο ίδιος φλεγόμενος έπεσε από τον μπαλκόνι του σπιτιού του κοντά στην οδό Αγιάς και πέφτοντας από τον μπαλκόνι του σπιτιού του καρφώθηκε στα κάγκελα του κάτω ορόφου. Καταλαβαίνεις λοιπόν τη αυλόπορτα μάλλον του σπιτιού. Αντιλαμβάνεις αυτή την εικόνα μπροστά στην οικογένειά του, μπροστά στους γείτονες, μπροστά στους περαστικούς. Μία εικόνα πραγματικά σοκαριστική. Λύγησαν οι πάντες φτάνοντας εκεί στο σημείο, ακόμη και οι άνδρες του ΕΚΑΒ, πόσο μάλλον η οικογένειά του. Βρέθηκε φυσικά ο ίδιος, έτσι έχασε την ζωή του παρά τις περάνθρωπες προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών. Ο ίδιος είχε ήδη καταλήξει. Πολύ, πολύ λυπηρό. Έρευνα βεβαίως γίνεται για τα ακριβή αίτια και από την αστυνομία. Να δούμε το ρεπορτάζ.
Δεν χωράει ανθρώπου νου στον τρόπο που, όπως δείχνουν, ο άνδρας στη Λάρισα έχασε τη ζωή του χθες το απόγευμα. Κατά τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας ηλικίας 50-55 ετών, ευρισκόμενος σε μπαλκόνι πολυκατοικίας στην περιοχή της Οδουαγιάς, άγνωστο μέχρι στιγμής, πήρε φωτιά και στη συνέχεια έπεσε σε κενό, με αποτέλεσμα να καρφωθεί σε μεταλλικά κάγκελα και να κοπεί το νήμα της ζωής του. Στο σημείο, έσπευσε ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ αλλά και δυνάμεις προσβεστικής υπηρεσίας και της αστυνομίας, που επέκλεισαν την περιοχή ώστε να ανασυρθεί η σωρός του. Κατά άλλες πηγές, πρόκειται για έναν ένστολο πατέρα δύο παιδιών. Περίπου στις 4.30 με 5 παρά 20, δεχτήκαμε μία κλήση για έναν άντρα ο οποίος είχε πέσει από τον μπαλκόνι. Καθώς έφυγε η μονάδα, η κινητή, αλλά και απλό ασθενοφόρο, στάλθηκαν δηλαδή δύο ασθενοφόρα, φτάνοντας στο σημείο διαπιστώσαμε ένας άνθρωπος ο οποίος καιγόταν σύμφωνα με μαρτυρίες των παρευρισκομένων αλλά και του πληρώματος ακόμα, είχε για λόγους αδιευκρίνιστους, τους οποίους αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε εμείς να δώσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες, είχε πέσει από τον μπαλκόνι πρώτου ή δευτέρου ορόφου και είχε καρφωθεί στα κάγκελα του αυλόγυρου που ήταν στην οικοδομή όπου και δεν έμενε. Δυστυχώς δεν είχε ζωτικά σημεία, δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Είχαν ειδοποιηθεί και οι άλλες υπηρεσίες, και η πυροσβεστική και η αστυνομία, και απλά διαπιστώθηκε ότι ο άνθρωπος είχε φύγει από τη ζωή. Η αστυνομία διεξάγει έρευνα και τις συνθήκες κατά τις οποίες έγινε το δυστύχημα. Μάλιστα, αυτά είναι τα πολύ τραγικά. Τώρα, Σοφία, είχαμε πάλι την περιπέτεια μιας τουρίστριας σε ένα φαράγγι. Χρειάστηκε μια μεγάλη επιχείρηση. Ευτυχώς έσυε ο τέλος, έτσι. Ακριβώς, από την Πολωνία η ίδια, λοιπόν, έχοντας την πλοήγηση στο κινητό της τηλέφωνο για την διαδρομή, όμως δεν ήξερε ίδιο ότι είχε επιλέξει την πολύ δύσκολη διαδρομή για να φτάσει στο φαράγγι της Καλύφος. Μάλιστα, εκεί χρειάζεται να υπάρχει κάποιος ειδικός, κάποιος που γνωρίζει τη διαδρομή. Και ήταν μόνη της. Ήταν μόνη της. Χωρίς να πας με κάποιον επαγγελματία, δεν το γνώριζε η ίδια, γιατί υπάρχουν πολλές διαδρομές και εύκολες για αρχάριους. Mm-hmm. Η ίδια δεν το ήξερε όμως, εμπιστεύτηκε το κινητό της και κάποια στιγμή βρέθηκε σε ένα γκρεμό, είχε δηλαδή εγκλωβιστεί σε ένα βράχο και από κάτω ένας γκρεμός 100 μέτρων. Η ίδια κάλεσε το 112. Να πούμε ότι στήθηκε πολύ μεγάλη επιχείρηση από την ΕΜΑ, αλλά έπαιξε σημαντικό ρόλο ότι η ίδια ήταν ψύχρεμη και μάλιστα καλώντας σε βοήθεια κατάφεραν και οι άνθρωποι από την ΕΜΑ, αλλά πρόσεξε να δεις, ήταν και δύο αγρότες στην περιοχή, οι οποίοι ξέραν πάρα πολύ καλά τα μονοπάτια και βοήθησαν στο να απεγκλωβιστεί η γυναίκα και να έχει ένα αίσιο τέλος. Μπράβο και σε εκείνους, μπράβο και στην ομάδα της ΕΜΑ που πάντοτε έτσι προστρέχει σε τέτοια περιστατικά. Και είχαμε και αίσιο τέλος εδώ, γιατί έχουμε και δυστυχώς και δυστυχήματα. Και είναι και δύσκολες συνθήκες τις οποίες επιχειρούν τώρα. Και δεν πάμε τώρα σε ένα τέτοιο φαράγγι που έχει τις δυσκολίες του. Και μάλιστα χθες Βάσο είχε πιάσει και βροχή εκεί στο σημείο και έχει να την πιάνει και πανικό στη γυναίκα. Καταλαβαίνεις το να είσαι σε ένα εγκρεμό, να έχεις κάτω 100 μέτρα βάθος, να αρχίζει να. Καλά, απίστευτο το σκηνικό. Ούτε να το σκεφτούμε, ας πούμε, τι έζησε, αλλά και εκείνη είπε να. Εντάξει, το ρισκάρι να δει τις ομορφιές τώρα τουρίστρια. Ήταν εντάξει, ποιος ξέρει τι σκεφτόταν ότι θα συναντήσει. Μπορεί να μην ήξερε τις δυσκολίες ενδεχομένως για το πιθανότερο αυτό. Το πιο πιθανό είναι το αυτό. Πιθανότερο και ήταν, αυτό. Πήγαν όλα λάθος για την ίδια. Ευτυχώς όμως η ψυχραιμία της αλλά και η άμεση επέμβαση της ΕΜΑΚΑΛΑ και των αγροτών που ήταν εκεί στην περιοχή κατάφεραν να την κατεβάσουν με ασφάλεια. Για να δούμε και αυτό το θέμα. Τυχερή στην ατυχία της στάθηκε μια νεαρή Πολωνή χθες το απόγευμα, καθώς στην προσπάθειά της να διασχίσει το διάσημο φαράγγι της Καλύψους στην περιοχή του Κόκκινου Νερού έθεσε κίνδυνο τη ζωή της. Η νεαρή ξεκίνησε πεζοπορία από το μεσημέρι, όπου κατά τις πρώτες πληροφορίες, χρησιμοποιώντας εφαρμογή πλοήγησης, χρησιμοποίησε στίγμα διαδρομής για είσοδο στο φαράγγι από ένα εξαιρετικά δύσβατο σημείο που χρησιμοποιείται μόνο από επαγγελματίες και κατάβαση. Αποτέλεσμα ήταν να εγκλωβιστεί σε βράχο ελάχιστα δίπλα σε γκρεμό βάθος περίπου 100 μέτρων και μάλιστα σε αντίξως καιρικές συνθήκες, καθώς είχε αρχίσει να βρέχει. Η γυναίκα έκανε χρήση του Διεθνή Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112 και ειδοποίησε τις αρχές. Σωτήρια για τη διάσωσή της ήταν η ψυχραιμία της, όπως εξήγησε και ο αντιδήμαρχος της Αγίας και επιχειρηματίας με τεράστια εμπειρία στον χώρο των Action Sports, ο κ. Νίκος Ντάγκας, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά ότι διατήρησε τόσο την ψυχραιμία της, όσο και την ψυχολογία της σε τέτοια επίπεδα που της επέτρεψε να βοηθήσει τον εαυτό της. Έξω σημαντική
ήταν για τον κύριο Ντάγκα και η άμεση κινητοποίηση του 8ου ΣΕΜΑΚ, αλλά και η καθοδήγηση που έδωσε στην Πολωνή μέχρι την προσέγγιση της από τα σωστικά συνεργεία. Καθοριστικό ρόλο όμως συνετέλεσαν και δύο αγρότες από την περιοχή της Μελιβίας, οι οποίοι διατηρούν κτήματα στην παρακείμενη περιοχή και γνωρίζουν άριστα τα μονοπάτια και την προσβασιμότητα στο φαράγγι. Τελικά οι αγρότες καθώς και οι διασώστες ΕΜΑΚ έφτασαν στο σημείο όπου είχε εγκλωβιστεί η νεαρή και την απομάκρυναν με ασφάλεια. Μάλιστα, τώρα ο Σοφία πήρε σύνταξη από το Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας, ο κύριος Απόστολος Κομνός, έτσι. Ο διευθυντής της ΜΕΘ, που ξέρεις και εσύ πολύ καλά, και εν μέσω πανδημίας πολλές φορές τον συμβουλευτήκαμε και για το ρεπορτάζ, αλλά και για συμβουλές δικών μας ανθρώπων και για εμάς τους ίδιους. Ένας άνθρωπος που έχει προσφέρει πάρα πολλά στην επιστήμη, στην ιατρική, αλλά φυσικά και στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας. Και στην περίοδο της πανδημίας, αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο, ήταν από τους γιατρούς που ήταν πάντα εκεί, πάντα στην πρώτη γραμμή, πάντα. Πάντα να βρεθούν εδώ και αλλού και να ενημερώσουν, έτσι, να καθησυχάσουν άλλες φορές να μιλήσουν για τους κινδύνους που διατρέχαμε, ήταν πάντα μπροστά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ένας ακούραστος πραγματικά γιατρός, ένας άνθρωπος που βρέθηκε εκεί, είχε διατελέσει μάλιστα έστω και για μικρό χρονικό διάστημα ακόμη και διοικητής, όταν αργούσαν να αντικαταστήσουν την διοίκηση. Άρα λοιπόν ένας άνθρωπος που πρόσφερε πάρα πολλά και μην ξεχνάς ότι είχε να διαχειριστεί πολλές κρίσεις. Ναι. Πέρα φυσικά από την πανδημία, το δυστύχημα στα Τέμπη, το σεισμό στο Δαμάσκη και στο Μεσοχώρι, πρέπει να φτιάξουν μικρά ιατρία. Άρα είχε πολλές κρίσεις να διαχειριστεί ο ίδιος και όπως καταλαβαίνεις, θα μπορούσαν οι δικοί του άνθρωποι στο νοσοκομείο να μην κάνουν μια έτσι σεμνή τελετή για τον ίδιο αποχαιρετιστήρια, μια και ο ίδιος βγαίνει στη σύνταξη. Για να το παρακολουθήσουμε. Έχοντας διαγράψει μια μακρά πορεία με συνεχόμενη προσφορά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ο γιατρός Απόστολος Κομνός αποχαιρέτησε λόγω συνδιοξιδότηση στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας. Σε τιμητική εκδήλωση που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου, έγινε απολογισμός στις πολυσχηδούς δραστηριότητες του Διευθυντή της Μονάδας Δυτικής Θεραπείας, ενώ το παρόν μεταξύ άλλων έδωσαν ο Περιφερειάρχης, ο Δήμαρχος καθώς και ο Διοικητής του νοσοκομείου. Εν ώψη της συνταξιοδότησής μου, αποφασίσαμε σήμερα το απόγευμα να κάνουμε έναν απολογισμό του έργου μου σε μια σεμνή τελετή αποχαιρετισμού από το κουτιμπάνιο νοσοκομείο της Λάρισας. Ήρθα εδώ από το 1989 με σκοπό να ιδρύσω τη μονάδα εντατικής θεραπείας, πράγμα το οποίο επετεύχθη μετά από μερικά χρόνια, το 1997, και μέχρι τώρα έχουμε μόνο πρόοδους κάνει. Ελπίζουμε το έργο αυτό το δικό μας να συνεχιστεί και από τους νεότερους συναδέλφους μας. Ένα συνεργάτης με τον οποίο δώσαμε πάρα πολλές μάχες σε δύσκολες περιόδους, με την περίοδο του COVID και σε άλλες κρίσιμες στιγμές που πέρασε η περιοχή μας. Σύμβουλος πολύτιμος σε θέματα υγείας. Μαζί εξοπλίσαμε τα νοσοκομεία, μαζί στηρίξαμε την περίοδο COVID τις μονάδες. Μια πολύ όμορφη εκδήλωση από το Σύλλογο Φίλων Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας προς τιμή του διακεκριμένου γιατρού και διευθυντή της ΜΕΘ Απόστολου Κομνού, ο οποίος ολοκληρώνει τη θητεία του, τόνισε μεταξύ άλλων διοικητής του νοσοκομείου. Μια πολύ όμορφη εκδήλωση πραγματοποιείται σήμερα από το Σύλλογο Φίλων της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας προς τιμή του γνωστού γιατρού, του διακεκριμένου ιατρού και διευθυντή της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, του κ. Απόστολου Κομνού, ο οποίος ολοκληρώνει την θητεία του στο ΕΣΥ, και είμαστε όλοι ιδιαίτερα συγκινημένοι για την εκδήλωση αυτή. Ο κ. Κομνός αποτελεί για τη διοίκηση του νοσοκομείου μας μεγάλο στήριγμα. Ο ίδιος για μεγάλα χρονικά διαστήματα εκτέλεσε χρέη διοικητή. Του οφείλουμε πάρα πολλά και η γνώση του και η εμπειρία του μας βοήθησαν στο να αντιμετωπίσουμε πολλές κρίσιμες καταστάσεις την τελευταία τριετία, όπως την πανδημία, που το νοσοκομείο μας, παρόλο που δεν ήταν νοσοκομείο αναφοράς, έγινε νοσοκομείο COVID, να στήσουμε τα ιατρία στο Μεσοχώρι και στο Δαμάσι στην περίοδο του σεισμού και εν συνεχεία να διαχειριστούμε το δυστύχημα των Τεμπών. Πρόκειται σίγουρα για έναν άνθρωπο, για έναν επιστήμονα που άφησε το δικό του στίγμα στον χώρο της υγείας. Λοιπόν, και εσύ σήμερα, Σοφία, έχεις τα γενέθλιά σου. Άλλοι όμως, πολλοί ακόμη γιορτάζουν γιατί έχουν την ονομαστική τους γιορτή. Ο κύριος Κομνός που τώρα παρακολουθήσαμε χρόνια πολλά, λοιπόν. Και στον ίδιο, έχεις απόλυτο δίκιο. Η γιορτή του σήμερα, αλλά και η γιορτή του Δημάρχου Λαρισαίων, του κύριου Απόστολου Καλογιάννη, που γέμισε σήμερα η μέρα του από
πάρα πολλές ευχές. Λογικό νομίζω είναι, άνοιξε το γραφείο πιο γιορτινό το κλίμα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Ο ίδιος λοιπόν έβαλε το κουστούμι του και περίμενε τις ευχές εκεί στο γραφείο του. Όπως καταλαβαίνεις, μία από τις ευχές δεν θα ήταν άλλη από την καλή προεκλογική, έτσι, προεκλογικό αγώνα και βεβαίως να τον ξαναδούν δήμαρχο. Και επιτυχία στις εκλογές. Και επιτυχία στις εκλογές. Βεβαίως είχε στηθεί και ένας μπουφές, όπως καταλαβαίνεις, για τους καλεσμένους που έσπευσαν από όλο το δημαρχείο, όλοι οι υπάλληλοι και φίλοι του φυσικά να το ευχηθούν. Επιβάλλεται γιορτινή ημέρα, έτσι. Η γιορτή του Δημάρχου Λαρισαίων επιβάλλεται να γίνει και αυτό. Σοφία μου, σε ευχαριστώ και πάλι πολύ χρονή και άλλη μια φορά. Πάρα πολύ ευχαριστώ. Υγεία και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο με 37 βαθμούς Κελσίου, λέει. Ξεχάσαμε να το πούμε αυτό. Ξέχασα ότι είναι Παρασκευή και τελευταία ημέρα του μήνα. Μπαίνει και ο Ιούλιος από. Ξέχασα τι δίνεις αυτή την ευχή την Παρασκευή. Ήταν οι εκλογές, μας μπέρδεψαν. Και θα έχει και πάρα πολύ καλό καιρό, οπότε είναι ό,τι καλύτερο για βουτιές το Σαββατοκύριακο. Άντε να δούμε. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα και σε σένα. Πάμε εμείς να δούμε το ρεπορτάζ. Ευχές για την ονομαστική του εορτή δέχτηκε σήμερα το πρωί ο Δήμαρχος Λαρισαίων Απόστολος Κολογιάννης. Σήμερα από το πρωί, λόγω της ονομαστικής μου γιορτής, πλημμύρισαν οι ευχές και στο διαδίκτυο και με την παρουσία ανθρώπων στο Δήμο. Τους ευχαριστώ όλους από καρδιάς να έχουν όλη η υγεία και να ευχηθούμε να έχουμε μια συμπόρευση για το καλό της πόλης. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Γιατί η αυτοδιοίκηση είναι αυτή που με συνέχει ως άνθρωπο και έχω αποφασίσει τη ζωή μου πραγματικά να αφιερώσω πολύ χρόνο σε αυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για τις ευχές. Όπως ήταν φυσικό, ο Δήμαρχος δέχτηκε πολλές ευχές για τον αυτοδιοικητικό του αγώνα εν ώψη εκλογών του Οκτώβρη. Να είμαστε υγιείς πρώτα απ' όλα και μια καινούργια θητεία. Αυτή είναι μια κλασική ευχή. Θα ρω πως είναι ευχή προς όλους όταν συμβαίνει. Ωστόσο, οι πολίτες της Λάρισας θα αποφασίσουν τι θα γίνει τον Οκτώβριο. Εμείς αυτό που καταγράφουμε αυτή τη στιγμή είναι το πολύ σημαντικό έργο που έχουμε κάνει. Η ισοπολιτεία και ο τρόπος που αντιμετωπίσαμε τα προβλήματα της πόλης χωρίς να διακρίνουμε κανέναν άνθρωπο προς τη μια ή προς την άλλη κατεύθυνση. Όλα αυτά έχω την αίσθηση ότι αναγνωρίζονται από την πόλη και μαζί με τις ευχές για την ονομαστική μου γιορτή υπάρχει και η ευχή να είμαι εδώ και την επόμενη θητεία. Όσοι βρέθηκαν στο Δημαρχείο για να ευχηθούν, τους περίμενε και κέρασμα την ονομαστική γιορτή του Δημάρχου. Και πάμε να συνεχίσουμε τώρα να δούμε την επικαιρότητα και στη Μαγνησία. Ο Βασίλης Μπατίδης μαζί μας. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Βασίλη. Και να ξεκινήσουμε να δούμε πανελλαδικές βαθμολογίες, αποτελέσματα. Ήταν σε πάρα πολλές των περιπτώσεων τα χαμόγελα που κυριάρχησαν χθες για υποψηφίους. Καλά, φυσικά δεν μιλάμε για εκείνα τα παιδιά που ανέβηκαν στα πιο ψηλά βαθμολογικά σκαλοπάτια, έτσι. Ακριβώς. Και πρωταγωνιστές και πρωταγωνίστρες έχουμε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί να τοποθετούνται στην κάμερα του Άστρα. Συγκεκριμένα τους πρώτους των πρώτων με 19.520 μόρια. Η Αναστασία Κοκάλα των Εκπαιδευτηρίων Προμηθείας και ο Απόστολος Καφίδας του Γέλα Αγριάς. Να σημειώσουμε ότι η Αναστασία που μας μίλησε, ενθουσιασμένη, τόνισε ότι είναι όλο και πιο κοντά στους στόχους της, περί χαρίς και οι γονείς της, αλλά και οι καθηγητές που την πλαισίωσαν όλο αυτό το διάστημα, και η ίδια αλλά και ο Απόστολος από πλευράς του Γέλα Αγριάς. Ο Απόστολος δεν ήθελε να τοποθετηθεί στην τηλεοπτική κάμερα, όπως απευθυνθήκαμε και σε άλλους και δεν ήθελαν. Η Αναστασία ωστόσο τοποθετήθηκε. Μας είπαν ότι όλα μπορούν να επιτευχθούν αρκεί ένας άνθρωπος να βάλει στόχο, να έχει πρόγραμμα στη ζωή του και σε κάθε περίπτωση να έχει επιμονή και υπομονή. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να το ακούσω αυτό από 17χρονα, 18χρονα παιδιά. Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, πραγματικά και οι μεγαλύτεροι, με όλα αυτά που συμβαίνουν στη χώρα. Δεν έχουν ούτε υπομονή, ούτε επιμονή, ακριβώς, ούτε στόχο. Έχουν χαθεί αξίες που έρχονται τα νεότερα, τα νέα τα παιδιά και δίνουν το παράδειγμα και στους μεγαλύτερους. Έρχονται να μας δώσουν μαθήματα. Έρχονται να μας δώσουν μαθήματα. Και ελπίδα στην κοινωνία αυτή, η οποία έχει δοκιμαστεί πολύ τα τελευταία χρόνια και έχει χάσει τον προσανατολισμό της σε έναν βαθμό, να το σημειώσουμε αυτό. Οπότε είναι πολύ σημαντικό που βλέπεις το χαμόγελο και το χαμόγελο αυτό που βλέπουμε στα πρόσωπα αυτών των νέων παιδιών σκορπά την αισιοδοξία σε όλους. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Μία υποψήφια από τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια Προμηθέας και ένας υποψήφιος από το Γενικό Λύκειο Αγριάς σημείωσαν φέτος τις υψηλότερες βαθμολογίες από τα Γενικά Λύκεια της Μαγνησίας, συγκεντρώνοντας ακριβώς τον ίδιο αριθμό μορίων, 19.520. Αυτό συμβαίνει μετά από αρκετά χρόνια, δηλαδή δύο υποψήφοι με την ίδια υψηλότερη βαθμολογία. Η Αναστασία Κοκάλα των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων Προμηθέας διαγωνίστηκε από την Ομάδα Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής και μίλησε για τη μεγάλη της επιτυχία στην κάμερα του Άστρα. Συγκέντρωσε 19.520 μόρια, γράφοντας 20 στην πληροφορική, 20 στην οικονομία, 19,9 στα μαθηματικά, 17,7 στην έκθεση. Είμαι πολύ χαρούμενη και ικανοποιημένη για το αποτέλεσμα. Δικαιωμένη που πέτυχα την κόπη μου και πέτυχα το στόχο μου. Θα βάλω πρώτη επιλογή την πληροφορική στην Αθήνα. Η πληροφορική είναι ένα κομμάτι που μου άρεσε, ειδικά προς το τέλος της χρονιάς, και θεωρώ ότι έχει πολλά επίπεδα να ασχοληθείς και
είναι ενδιαφέρον σαν αντικείμενο. Ήταν μια απαιτητική χρονιά που απαιτούσε θυσίες αλλά και μέτρο. Εγώ δεν στερήθηκα τον προσωπικό μου χρόνο, ούτε εξόδους, αλλά χρειάστηκε επιμονή και πρόγραμμα σίγουρα, συστηματική μελέτη για να μην αφήσεις κενά και να μπορείς να ακολουθείς μια νοτική πορεία μέχρι το τέλος. Σίγουρα ήταν πιο δύσκολα, γιατί η διαζώση επαφή είναι πολύ διαφορετική στο μάθημα, αλλά δεν θεωρώ ότι με επηρέασε τόσο πολύ. Ο Απόστολος Άγγελος Καφίδας του Γέλα Γριά συγκέντρωσε επίσης 19.520 μόρια. Τόνισε ότι η χρονιά είχε δυσκολίες, ωστόσο με διάβασμα μπόρεσε να επιτύχει το στόχο του. Όπως τόνισε, στόχος του είναι η ιατρική ή η φαρμακευτική. Το απόλυτα άριστα παράλληλα άγγιξε με τις βαθμολογικές της επιδόσεις στις πανελλαδικές εξετάσεις και η υποψήφια του Δευτέρου Επαγγελματικού Λυγίου Νέας Ιωνίας Δέσποινα Χατζηγεωργίου. Έγραψε 20 τόσο στα μαθηματικά όσο και στην ηλεκτροτεχνία. Βαθμό 19,9 πήρε στο μάθημα ηλεκτρικές μηχανές και 18,9 έγραψε στην έκθεση. Ήταν η μοναδική γυναίκα που φοιτούσε στον τομέα ηλεκτρολογίας του Δευτέρου ΕΠΑΛ Νέας Ιωνίας τα τελευταία 2 χρόνια και μέσω αυτού έλαβε μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις. Πρώτος στόχος της είναι η σχολή. Πολλά συγχαρητήρια πάντως έτσι σε όλα τα παιδιά. Εννοείται. Για την προσπάθεια που έκαναν, άσχετα ποιοι είναι οι βαθμοί τους. Ναι, και σε αυτό το σημείο εντάχει να σημειώσουμε, το είπες και εσύ Βάσο πολύ σωστά χθες, ότι δεν πρέπει να απογοητεύονται εκείνοι που μπορεί να μην έπιασαν βαθμολογίες σαν και αυτές που μόλις είδαμε και ακούσαμε. Τόσες επιλογές υπάρχουν. Εννοείται, υπάρχουν επιλογές και δεν τελειώνει η ζωή στις πανελλαδικές. Ακριβώς. Ας το καταλάβουν αυτό. Όλο τον δρόμο τους. Υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε τα προβλήματα που υπήρχαν προβλήματα, αλλά λόγω της προεκλογικής περίοδου είχαν κάπως μαζευτεί οι παραγωγοί. Τώρα αρχίζουν και βγαίνουν μπροστά αυτά τα ζητήματα από τον πρωτογενή τομέα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτή είναι η εικόνα, αυτή είναι η πραγματικότητα, η αντικειμενική πραγματικότητα. Και να σημειώσουμε ότι είναι πολλά τα προβλήματα τα οποία έχουν να αντιμετωπίσουν οι παραγωγοί στην περιοχή της Μαγνησίας αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Έχουμε τις δηλώσεις του ρεπορτάζ που ακολουθεί. Από πλευρά του κ. Κουπάνα, του Αντιδημάρχου Δημοτικών Ενωτήτων του Δήμου Βόλου και του κ. Τουφεξίου, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της κοινότητας Λεχωνίων, οι οποίοι μας δίνουν στίγμα για το πόσο αναγκαία είναι η στήριξη στη δεδομένη περίοδο των ελαιοπαραγωγών που πλήττονται από την ακαρπία. Είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα και μάλιστα υπάρχει αίτημα προς τον ΕΛΓΑ και προς το τοπικό τμήμα στη Λάρισα Αρχής Γενομένης. Και βεβαίως ήδη θα απευθυνθούν, μας έχουν γνωστοποιήσει ότι θα απευθυνθούν και στην κεντρική διοίκηση στην Αθήνα, στο Υπουργείο δηλαδή, με δεδομένες και τις αλλαγές και την νέα ηγεσία του Υπουργείου. Να ενημερώσουν όλοι τα προγραμματικών... ζητούν όλοι οι επαφές και συναντήσεις. Για να ενημερώσουμε. Ακριβώς. Να ξεκινήσουν λοιπόν οι διαδικασίες στήριξης των ελαιοπαραγωγών και των αμπελουργών όπως μας επισημαίνουν χαρακτηριστικά. Για να παρακολουθήσουμε. Ενωτήτων του Δήμου Βόλου, κύριος Κοπάνας, προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες στήριξης των ελαιοπαραγωγών και των αμπελουργών. Η ακαρπία στις ελιές είναι καθολική, ενώ ο περονόσπορος έχει χτυπήσει αμπελοκαλλιέργειες. Παράλληλα, οι συνεχείς βροχοπτώσεις των τελευταίων μηνών και οι χαμηλές θερμοκρασίες του Μαΐου φαίνεται ότι επηρέασαν αρνητικά τις καλλιέργειες, με συνέπεια η ακαρπία στις ελιές να ξεπερνά το 80%. Για όλες αυτές τις τελευταίες εξελίξεις τοποθετήθηκε στην κάμερα του Άστρα ο κ. Κοπάνας, αποκοινούμε τον πρόεδρο της κοινότητας Λεχωνίων και επισήμαναν χαρακτηριστικά. Η ελαιοπαραγωγή του Δήμου μας μετέφεραν το πολύ μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει με την ακαρπία στις ελιές. Και μάλιστα σε συντριπτικό ποσοστό πάνω από 80 και 90%. Το πρόβλημα αυτό το μεταφέραμε στον ΕΛΓΑ και έχουμε ζητήσει να ξεκινήσουν όσο δυνατόν πιο γρήγορα οι διαδικασίες που θα οδηγήσουν στην στήριξη των παραγωγών μας. Σε αυτές τις δύσκολες εποχές θέλουμε να είμαστε δίπλα στους αγρότες μας, δίπλα στους παραγωγούς μας. Είναι ένα θέμα που μας απασχολεί, γιατί ό,τι είναι πρόβλημα των παραγωγών μας είναι και δικό μας πρόβλημα. Και η Δημοτική Αρχή του Αχιλλέα Αμπέου με γρήγορα αντανακλαστικά λειτουργεί πάντα προς όφελος των συνδημοτών μας. Έχουμε ζητήσει να γίνουν αυτοψίες, οι οποίες έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από αρμόδια όργανα του ΕΛΓΑ και είμαστε εδώ για οποιαδήποτε συνεργασία και συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες για να δώσουμε ανακούφιση στους αγρότες μας, οι οποίοι βλέπουν ότι αυτή η χρονιά θα είναι δύσκολη και θα πολέσουν ένα πολύ μεγάλο μέρος του εισοδήματός τους. Επιπλέον έχει παρατηρηθεί ότι αρκετές αμπελοκαλλιέργειες έχουν πληγεί από περονόσπορο, έχουν χτυπηθεί από τον περονόσπορο και εκεί γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε και αυτό το πρόβλημα. Χρειάζεται η κυβέρνηση, η νέα κυβέρνηση, να σκύψει με σεβασμό απάνω στο πρόβλημα αυτό, γιατί ο χειμώνας που θα έρθει θα είναι πολύ δύσκολο για τους αγρότες και γενικά για το επάγγελμα των κύριων αγροτών.
Έχει συνταχθεί μάλιστα και αίτημα που σε πρώτη φάση θα καταφτάσει στο υποκατάστημα του ΕΛΓΑ Λάρισας, όπου μεταξύ των άλλων επισημαίνεται ότι για τους παραπάνω λόγους ζητούμε την άμεση στήριξη των παραγωγών που έχουν πληγεί. Τώρα πάμε, Βασίλη, συνεχίζοντας να δούμε ένα σοβαρό περιστατικό που κλήθηκαν να διαχειριστούν οι διασώστες του ΕΚΑΒ. Ναι, αντιμέτωποι στην κυριολεξία με ένα ανθρώπινο δράμα, βρέθηκαν πριν από λίγα 24 ώρα διασώστες του ΕΚΑΒ, όπως είπε σωστά, όταν έλαβαν κλήση για σπίτι στο Βόλο, προκειμένου να μεταφέρουν στο νοσοκομείο μια 48χρονη γυναίκα. Υπήρχε όμως, θα λέγαμε, μια ιδιαίτερη περίπτωση. Η γυναίκα είναι υπέρβαρη, σύμφωνα με τα όσα γίνονται γνωστά, δεν μπορεί εύκολα να μετακινηθεί και βεβαίως να εξυπηρετήσει τον ίδιο τον εαυτό. Αισθάνθηκε δυσφορία. Ζυμώνη τη, όπως αντιλήφθηκαν και εκείνη και μετά έγινε γνωστό, έτσι. Χρειάζεται σίγουρα ιατρική φροντίδα. Και όταν εισήλθαν στο ιστορικό της οικίας της και οι διασώστες, αντίκρισαν ένα σοκαριστικό θέαμα. Πραγματικά οι χώροι γεμάτοι σκουπίδια, όλο το περιβάλλον παρέπεμπε πραγματικά σε τρόγλι. Και ζητήθηκε παράλληλα η συνδρομή της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ώστε 48χρονη να μεταφερθεί στα επίγοντα. Μάλιστα. Τώρα θα δούμε τι είδους μέρημνα θα υπάρξει στο εξής, γιατί αποκαλύπτεται αυτό το ανθρώπινο δράμα. Ακριβώς. Που μέχρι τώρα ήταν κλειδωμένο σε ένα σπίτι με μια γυναίκα, νεαρής ηλικίας γυναίκα, να μην μπορεί να αυτοεξυπηρετείται και να ζει σε άθλιες συνθήκες. Πολύ δύσκολη περίπτωση. Πάμε τώρα στο χώρο των δικαστηρίων, να δούμε εκεί μια υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, αυτές είναι οι κατηγορίες. Ναι, δεν σταματάνε και αυτού του είδους οι υποθέσεις. Πραγματικά έχουμε ιστορίες ενδοοικογενειακής βίας με γεωμετρική πρόοδο να αυξάνονται σε ολόκληρη τη χώρα. Είναι ένα πολύ σοβαρό κοινωνικό θέμα, το οποίο και σε τοπικό επίπεδο σαφέστατα πρέπει να δουν οι υπηρεσίες, αλλά και η πολιτεία εν γέννη, διότι από κοινού με τις διαδικτυακές απάτες, μπορούμε να πούμε, στο πλαίσιο του ρεπορτάζ το παρακολουθούμε. Έχουμε πολλά περιστατικά, όπως είπα, και σε αυτή την ιστορία. Έχουμε λοιπόν ένα περιστατικό καινούριο με ξυλοδραμούς βία και απειλές. Και αφορά στη σχέση ενός ζευγαριού τοξικοεξαρτημένων με τον άντρα να δηλώνει πως έχει σταματήσει τη χρήση. Ο 40χρονος κάθεσε στο εδόλιο του αυτόφορου και βρέθηκε ένα βήμα πριν από τη φυλακή για επίθεση εις βάρος της 38χρονης συντρόφου του. Mm. Πραγματικά, τα όσα έγιναν γνωστά για το πως έχει γίνει συμπλοκή ανάμεσα στους δύο είναι απίστευτα και δείχνουν πραγματικά ένα ανθρώπινο έμειναν δράμα. Έμειναν άφωνοι και όσοι παρακολουθούσαν στο ακροατήριο. Ακριβώς. Αυτά τα πράγματα να περιγράφονται. Ναι. Για και το οι άνθρωποι της δικαιοσύνης, ναι, βεβαίως. Για το πώς είναι η σχέση έδρα τους, ναι. Ναι. Και σε τι συνθήκες και εκείνοι ζουν. Ποια είναι η καθημερινότητά τους, δηλαδή. Ναι. Έχεις ετοιμάσει το σχετικό ρεπορτάζ, Βασίλη, πάμε να το δούμε. Ακόμη μια υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας έρχεται στο προσκήνιο μέσα στις δικαστικές αίθουσες του Βόλου με 40χρονο πρώην χρήστη ουσιών να καταδικάζεται στο αυτόφορο, καθώς την Τετάρτη 28 Ιουνίου χτύπησε, έβρισε και απείλησε την 38χρονη σύντροφό του, κλειδώνοντάς τη μέσα στο διαμέρισμα που μένει με τη μητέρα του για να μην μπορεί να διαφύγει. Το περιστατικό συνέβη κοντά στα μεσάνυχτα, ενώ οι γείτονες άκουσαν τις φωνές της γυναίκας που καλούσε σε βοήθεια και ειδοποίησαν την αστυνομία. Αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο για να επέμβουν και να συλλάβουν το 40χρονο. Ο καυγάς του πρώην πλέον ζευγαριού συνεχίστηκε με έντονη λογομαχία και μέσα στη δικαστική αίθουσα, με τον κατηγορούμενο μάλιστα να διακόπτει με φωνές την κατάθεση της 38χρονης, κατηγορώντας τύπος λέει ψέματα και κάνει χρήση ουσιών. Όπως κατέθεσε η γυναίκα, η ίδια και ο 40χρονος υπήρξαν σύντροφοι για περίπου 1,5 χρόνο και το συγκεκριμένο περιστατικό είναι η τέταρτη φορά που ο άντρας άσκησε βία πάνω της. Σύμφωνα με τα όσα η ίδια είπε σχετικά με το επίδικο συμβάν, όλα ξεκίνησαν όταν το ζευγάρι επισκέφθηκε για λίγο το διαμέρισμα, όπου η 38χρονη συμβιώνει με τη μητέρα της, όπου η παθούσα ζήτησε από τον 40χρονο να φύγει και εκείνος αρνήθηκε. Αντίθετα, ξεκίνησε να εκτοξεύει βρισχές και να απειλεί την 38χρονη, ενώ την έπιασε από την αλιά και την έσυρε έξω από το διαμέρισμα, που την ανάγκασε με τη βία να επιβιβαστεί στο αυτοκίνητό του. Την οδήγησε πίσω στο διαμέρισμα που κατοικεί ο ίδιος και η μητέρα του και κλείδωσε την πόρτα. Δεν έχεις να πας πουθενά, με απείλησε πως θα με σκοτώσει, κατέθεσε μεταξύ των 38χρονων και προσκόμισε στο δικαστήριο τα πιστοποιητικά από το νοσοκομείο που επιβεβαιώνονταν τα τραύματά της. Στην απολογία, ο 40χρονος συνέχισε την οξύθυμη συμπεριφορά που παρουσίασε εξ αρχής στη δικαστική αίθουσα, αλλά παραδέχθηκε εν μέρη τις πράξεις του. Ισχυρίστηκε όμως πως δεν χτύπησε την 38χρονη, αλλά μόνο την έσπρωξε, ενώ και η ίδια τον έβρισε. Διαμαρτυρήθηκε επίσης για τους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν, λέγοντας πως θα καταθέσει μήνυση εναντίον τους, καθώς έσπασαν την πόρτα του διαμερίσματός του. Ανάλογη κατάθεση έκανε και η ηλικιωμένη μητέρα του, η οποία ήταν μπροστά στο συμβάν και παρουσιάστηκε ως μάρτυρα στο δικαστήριο. Το αυτόφορο τριμελές πλημελιωδικείο Βόλου τον έκρινε τελικά ένοχο. Καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης ενός έτους και 5 μηνών, με τον εισαγγελέα της έδρας να προτείνει έκτηση της ποινής του, κάτι που θα τον οδηγούσε στη φυλακή. Παρά τα αυτά, το δικαστήριο αποφάσισε την τριετή αναστολή της ποινής του, υπό τον όρο να μην πλησιάζει την 38χρονη και να μην έρχεται σε επικοινωνία μαζί της. Ας κλείσουμε όμως με ένα ρεπορτάζ με πολύ όμορφες εικόνες. Η ναυτική εβδομάδα έχει μαγέψει χιλιάδες κόσμου.
αλλά και επισκέπτες που έχουν έρθει στο Βόλο για να παρακολουθήσουν όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Σήμερα ρίχνει αυλαία, Βασίλη. Ακριβώς. Η ναυτική εβδομάδα έχει αποτελέσει το επίκεντρο τις τελευταίες ημέρες. Αρχής γενομένης από τόσα έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα με την επίσκεψη και του Οικουμενικού Πατριάρχου, του κ. Βαρθολομαίου, ο οποίος τέλεσε και τα εγγένεια. Ξεχωριστές στιγμές καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και με τα αναλυτικά ρεπορτάζ τηλεόραση του Άστρα έχουμε αναδείξει αυτό το σημαντικό γεγονός για την πόλη του Βόλου με τη σφραγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος, που αποτελεί πόλο έλξης για πολύ κόσμο από την περιοχή μας αλλά και επισκέπτες. Το αδιαχώρητο καθημερινά στην ναυτική εβδομάδα δείγμα ότι η πόλη μας έχει φλέβα πολιτισμού. Χθες, να σημειώσουμε και θα δούμε και το αναλυτικό ρεπορτάζ, μάγεψε τους βολιώτες ο γνωστός ερμηνευτής με την πολύ καλή φωνή ο Δημήτρης Μπάσης στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της ναυτικής εβδομάδας. Σε ευχαριστώ εσένα, Βασίλη. Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια. Εμείς να δούμε το ρεπορτάζ. Μάγεψε τους βολιώτες ο Δημήτρης Μπάσης στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Ναυτικής Εβδομάδας. Η εκδήλωση έγινε το βράδυ της Πέμπτης στην παραλία του Βολού έμπροσθεν του Ιερού Ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Η συναυλία είχε τίτλο «Μοσχοβολούν οι γειτονιές Βασιλικό και Ασβέστη» με την ελληνική χοροδία και ορχήστρα της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Συμμετείχαν οι διακεκριμένοι τραγουδιστές Δημήτρης Μπάσης, Φώτης Θεοδωρίδης, Εύη Κουτσαφτάκη και Ευγενία Ξεφτέρη. Και ο πατέρας των παιδιών, θερμά συγχαρητήρια. Έτσι είναι η Εκκλησία μας, ζωντανή, χαρούμενη. Άγιε Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, κύριε Ιουστίνε, εάν μας βλέπετε, ευχαριστούμε πολύ για το δώρο αυτής βραδιάς. Θα θέλαμε να είστε μαζί μας και κοντά μας, ελπίζουμε την επόμενη φορά. Εμείς ευχαριστούμε για το δώρο. Σήμερα ο Βόλος έζησε Καλαμαριά και Νέα Κρίνη. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ τους καλλιτέχνες. Ξέρω ότι δείξατε υπομονή. Και ξέρω ότι τη δύσκολη στιγμή, είπατε, δεν πειράζει, θα περιμένουμε. Πάμε να ρίξουμε τώρα και μια ματιά στην υπόλοιπη Θεσσαλία. Η Ιωάννα Μπουροπούλη για να μας ενημερώσει είναι εδώ. Καλό απόγευμα, Ιωάννα. Καλησπέρα, Βάσο. Λοιπόν, από τις αρχές Ιουλίου, αύριο ξεκινάει ο Ιούλιος. Αύριο ξεκινάει ο Ιούλιος και τις επόμενες μέρες αναμένεται να πραγματοποιηθεί και η ίδρυυση, το μεγάλο έργο της ίδρυυσης στο νομό Καρδίτσας, όπου οι 42 τοπικές κοινότητες στον νομό Καρδίτσας θα παίρνουν πλέον το νερό τους από τη λίμνη Σμοκόβου. Είναι ένα μεγάλο έργο το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια και θα λύσει, θα θέσει ένα οριστικό τέλος στα προβλήματα υδροδότησης που αντιμετώπιζε η ευρύτερη περιοχή και είναι ένα θέμα γενικότερα της Θεσσαλίας, το θέμα της ίδρυυσης. Το νερό ακριβώς. Πρόκειται για τρεις κλάδους δικτύων μεταφοράς και διανομής του νερού, συνολικού μήκους 195 χιλιομέτρων και 4 τοπικά αντλιοστάσια ανύψωσης. Ένα έργο που έφτασε τα 42 εκατομμύρια ευρώ και θα ιδρυυθούν κάτοικοι 42 χωριών, εκ των οποίων τα 22 βρίσκονται στο
στο Δήμο Σοφάδων. Τις προηγούμενες μέρες είχε πραγματοποιηθεί μάλιστα και ευρύτερη σύσκεψη στο Δημαρχείο Σοφάδων για το συντονισμό και για τις υπόλοιπες εργασίες. Καθώς μέσα στην εβδομάδα αυτή που μας πέρασε και αυτή που θα μας έρθει από Δευτέρα, θα γίνουν και κάποιοι έλεγχοι τελευταίοι, ενημερωτικές επισκέψεις των εμπλεκόμενων υπηρεσιών στα μέρη εκείνα που είναι να ξεκινήσει το έργο. Μάλιστα. Άρα όλοι έχουν φτάσει τώρα εκεί στη Βρύση και θα πιούν νερό, έτσι. Ακριβώς. Αυτό ξεκινάει. Θα ξεκινήσω να παίρνω νερό. Λοιπόν, τώρα πάμε σε μια άλλη υπόθεση. Μια υπόθεση που πολύ μας έχει απασχολήσει τελευταία και έχει να κάνει με μια καταγγελία εκπαιδευτικού απέναντι στον προϊστάμενό της. Είναι καταγγελία περί βιασμού και έχουμε αυτή την υπόθεση τώρα να εξελίσσεται στο ακροατήριο και να συνεχίζεται η δίκη στα Τρίκαλα. Εκεί γίνεται η δίκη. Ακριβώς, συνεχίστηκε και σήμερα η δίκη για την 46χρονη εκπαιδευτικό που το φθινόπωρο του 2021 είχε καταγγείλει ενώτερο στέλεχος της εκπαίδευσης για πράξεις βιασμού και προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, όπως είπες και χθες. Να αναφέρουμε ότι χθες η 46χρονη κατέθεται για περίπου 5 ώρες στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο των Τρικάλων, καθώς κατά την πρώτη δικάσιμο το δικαστήριο είχε αποφασίσει να διακόψει για να εξεταστεί από ψυχολόγο η 46χρονη, ώστε να προσδιοριστεί ο τρόπος της εξέτασης της παθούσας από τους παράγοντες της δίκης. Ωστόσο, ο παραγματογνώμων δήλωσε κόλλημα και έτσι η 46χρονη δέχτηκε κανονικά τις ερωτήσεις από το δικαστήριο, την πολιτική αγωγή και την υπεράσπιση του 63χρονου κατηγορούμενου. Ναι. Στη συνέχεια κατέθεσαν ακόμη δύο άτομα, με τη δίκη να διαρκεί πάνω από 12 ώρες και συνεχίστηκε και σήμερα. Ενώ να πούμε ότι τόσο χθες όσο και σήμερα, εκπρόσωποι από συλλογικότητες στη Λάρισα και από τα Τρίκαλα βρέθηκαν έξω από τα δικαστήρια για να συμπαρασταθούν με πανό για την 46χρονη, ενώ φέρεται να δημιουργήθηκε και ένταση με την αστυνομία να επεμβαίνει για να λύσει την διαμάχη που είχε γίνει και απ' έξω από το δικαστικό μέγαρο. Μάλιστα. Συνεχίζεται σε κάθε περίπτωση η δίκη και θα περιμένουμε και το τι θα αποφανθεί η δικαιοσύνη για αυτή την υπόθεση. Πάμε όμως τώρα να κλείσουμε με ένα θέμα γεμάτο καλοκαιρινές εικόνες, Ιωάννα. Ακριβώς. Χθες ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο Κώστας Αγοραστός, βρέθηκε στο Βόλο και υπέγραψε μία σειρά έργων, μεταξύ των οποίων και έργα στην Αλόνισο, καθώς ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα προμηθευτεί δύο τεχνητούς υφάλους, ο ένας που θα τοποθετηθούν στο καταδυτικό κέντρο της Αλονίσου, ένας σε βάθος 30 μέτρων και ο δεύτερος στα περίπου 80 μέτρα, ώστε να βοηθήσουν στη βιοπικιλότητα αλλά και να βοηθήσουν στο να μπορέσει το καταδυτικό κέντρο της Αλονίσου να μπορεί να φιλοξενεί μεγάλους αγώνες και διεθνείς οργανώσεις τύπους, τις οποίες βέβαια θα είναι συνδιοργανώτρια και η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Μάλιστα, σας ευχαριστώ Σένα για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Εμείς έχουμε το σχετικό ρεπορτάζ να το παρακολουθήσουμε. Στο πρόγραμμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας για τα υποθαλάσσια μουσεία αναφέρθηκε από το Βόλο ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, επισημένοντας χαρακτηριστικά τα εξής. Έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο τώρα υλοποιείται και είναι για τα υποθαλάσσια μουσεία και σε αυτά θα έχουμε δύο υφάλους, τεχνητούς υφάλους που θα γίνουν τριδιάστατοι και θα τους βυθίσουμε στην Αλόνισο σε ένα βάθος 30 μέτρων το πρώτο και το δεύτερο σε μεγαλύτερο βάθος σε συνεργασία με το ΦΥΠΕΚΑ και με τους ανθρώπους που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τα θέματα αυτά. Και προχωράμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Ο κύριος Αγοραστός συμπλήρωσε πάντως με αφορμή και συνέντευξη τύπου πριν από λίγο καιρό για την Περιφέρεια Θεσσαλίας ότι την τελευταία δεκαετία με τη χρηματοδοτική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΣΠΑ στη Θεσσαλία πραγματοποιήθηκαν περισσότερα από 300.000 έργα δράσης και επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού 5,7 δισευρώ. Πάμε τώρα σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Μη φύγετε, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Λοιπόν, εδώ και πάλι μαζί σας μετά τις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, και πάμε τώρα να καλωσορίσουμε στο στούντιο της τηλεόρασης του Άστρα στη Λάρισα τον κύριο Βασίλη Ζωγράφο, που είναι ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ στη Λάρισα. Κύριε Ζωγράφε, καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ. Είστε από τα κεντρικά πρόσωπα των τελευταίων ημερών, έτσι, σε τοπικό επίπεδο, σε επίπεδο Θεσσαλίας. Καλά θα είναι να αραιώσουμε λίγο, γιατί εντάξει, πρέπει να ξέρουμε πότε ερχόμαστε, πότε φεύγουμε. Τι εννοείτε?
Δηλαδή, εντάξει, δεν μπορεί να είμαστε εμείς πάντα στην επικαιρότητα. Είστε όμως. Αυτές τις μέρες έχουν πέσει πολλά. Από τη μία εδώ για να σχολιάζετε τα αποτελέσματα των εκλογών για το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα αυτές οι πολιτικές ραγδαίες εξελίξεις που έχουμε για το κόμμα. Τελικά, κύριε Ζωγράφε, ήταν σοκ η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από την ηγεσία? Ήταν κάτι που το διαβλέπατε, το συζητούσατε ενδεχομένως? Κοιτάξτε, σοκ δεν μπορώ να πω ότι ήταν. Αλλά φάνηκε ότι ήταν έντονα προβληματισμένος. Και κάτι πρέπει να κάνει. Και εγώ είχα πιστέψει ότι θα ξαναπήγαινε στη βάση. Αυτό είχε κάνει την προηγούμενη μέρα αυτή τη δήλωση. Μετά ευνηδιάστηκα κι εγώ. Δεν το περίμενα. Το ζήτημα είναι ότι εγώ νομίζω κάποτε πρέπει να μάθεις και να έρχεσαι και να φεύγεις κάποια στιγμή. Ναι, γι' αυτό και το λέτε. Με το κεφάλι, δηλαδή, με το κεφάλι ψηλά. Και ο Αλέξης ο Τσίπρας, πραγματικά ένας ηγέτης στην αριστερά ευρωπαϊκής παγκόσμιας εμβέλειας. Διότι μην ξεχνάμε ότι, ξέρετε εσείς άλλο κόμμα αριστερό να πήρε 37%. Ειλικρινά τώρα. Γι' αυτό το λέτε ότι είναι ένα μεγάλο και κεφάλι. Και όχι μόνο αυτό, πήγε, διαπραγματεύτηκε μια χρεοκοπημένη χώρα και μου πείτε ότι δεν είναι έτσι. Ό,τι και να έγινε το εξάμεινο το 15 μέχρι το Σεπτέμβρη, αλλά από το 8 μέχρι το 15 κυβερνούσε ή το ΠΑΣΟΚ ή η Νέα Δημοκρατία ή συγκυβέρνηση κάνανε. Και το 19 εμείς παραδώσαμε μια κυβέρνηση, ναι. Ναι. Και μετά και με υπόλοιπο, αλλά το βασικότερο με τη ρύθμιση του χρέους. Να είμαστε ειλικρινείς. Τώρα δεν θέλω να ξαναεπανέλθω σε ζητήματα τα οποία ό,τι ήταν επηρεάσανε. Ο Αλέξης ο Τσίπρας δέχτηκε μια επίθεση άδικη, ειδικά από τα κεντρικά μίντια, ειδικά για ό,τι πετούσε, ακόμα και γιατί πετούσε στον ουρανό έφυγε ο Τσίπρας. Καλά, το ίδιο όμως γινόταν και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ για την κυβέρνηση. Για ό,τι πετούσε έφταιγε η κυβέρνηση. Όχι, δεν είναι έτσι. Ξέρετε όμως τι, εσείς τώρα που έχει κλείσει αυτός ο κύκλος των εκλογών, έτσι, και υπάρχουν αυτά τα αποτελέσματα πια καταγεγραμμένα δεδομένα, στο ΣΥΡΙΖΑ συζητάτε τι είναι εκείνο που μπορεί έναν ηγέτη, ένα κόμμα να τον ανεβάσει τόσο ψηλά και σε χρονικό διάστημα σχετικά μικρό να τον ρίξει επίσης τόσο εύκολα? Κοιτάξτε, ο Αλέξης Τσίπρας ήταν αρχηγός του κόμματος 15 χρόνια. Δεν είναι λίγα. Αυτή τη στιγμή είναι 49 ετών. Δεν μπορείς να πεις ότι επειδή έφυγε από αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ αποστρατεύεται. Να σας θυμίσω δύο πράγματα. Το 1920 ο Βενιζέλος δεν βγήκε ούτε βουλευτής και το 1928 έγινε πρωθυπουργός. Να σας θυμίσω τον Καραμαλή. Έφυγε με ψεύτικο όνομα, πήγε στη Γαλλία και γύρισε πρωθυπουργός και έγινε και πρόεδρος Δημοκρατίας. Ναι, δηλαδή, λέτε ότι το προσωπικό πολιτικό κεφάλαιο δεν έχει κλείσει. Και φυσικά δεν έχει κλείσει. Θεωρώ ότι είναι πολύ χρήσιμος και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη. Ναι. Εσείς όμως τώρα αναζητάτε στο ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα. Αυτό είναι σωστό που λέτε. Ζητάμε την επόμενη μέρα. Γι' αυτό τις επόμενες ημέρες θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία και πρέπει να ορίσει το επόμενο διάστημα κεντρική επιτροπή. Πρέπει να συνεδριάσουν τα όργανα. Αν και μέχρι την Τετάρτη, επειδή αρχίζουν οι προγραμματικές δηλώσεις, πρέπει να οριστεί ο επικεφαλής που θα εκπροσωπήσει την κοινοβουλευτική ομάδα στη Βουλή. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία τρέχουν και είναι άμεσα, δεν μπορείς να τα πας πίσω. Και φυσικά έχουμε το επόμενο, δεν ξέρω πότε θα γίνει το, επειδή και το καλοκαίρι τα μπάνια του λαού κλπ. Πότε θα γίνει το έκτακτο συνέδριο ή αν θα ψηφίσουμε άμεσα, θα ψηφίσουμε για αρχηγό κόμματος χωρίς να γίνει συνέδριο. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό, τι θα γίνει. Απλά πριν τις εξελίξεις, πριν την παραίτηση, βάζατε ένα χρονικό ορίζοντα τώρα για ανασυγκρότηση του κόμματος και ανασχεδιασμού μέχρι τις ευρωεκλογές. Τώρα όλα έρχονται πολύ πιο μπροστά, έτσι. Από τη στιγμή που η εκλογή του αρχηγού γίνεται από τη βάση, το λογικό είναι να γίνει κεντρική επιτροπή, να εκλέξουμε αρχηγό και μετά να πάμε για έκτακτο συνέδριο. Τώρα τα χρονικά περιθώρια στενεύουν. Έχουμε
Έχουμε το αρχές φθινοπόρο, έχουμε τις δημοτικές εκλογές. 8 Οκτωβρίου νομίζω. Mm-hmm. Έχουμε τις δημοτικές εκλογές. Ως που να περάσουμε τις δημοτικές εκλογές, έρχονται οι ευρωεκλογές. Δηλαδή το κόμμα πρέπει να κάνει ταχύτατα τις όποιες αλλαγές έχει να κάνει, να συμμαζέψει ό,τι αδύνατα σημεία έχει και αν θέλετε και τα συντρίμμια του. Γιατί κακά τα ψέματα, εδώ ιτηθήκαμε και ιδεολογικά και πρέπει να καθίσουμε να δούμε τι μας φταίει. Τι φταίει. Δεν είναι έτσι τόσο απλά τα πράγματα. Ναι, θέλετε να μας εξηγήσετε λίγο περισσότερο αυτό. Μα όταν οι πολιτικές μας δεν περάσανε στην κοινωνία, όταν το αφήγημά μας δεν το δέχτηκε η κοινωνία, εμείς όταν ψηφίσαμε, βλέπετε, την απλή αλογική και στην τοπική αυτοδιοίκηση και για την διακυβέρνηση της χώρας. Και αυτό γύρισε μπούμπερακ. Εσείς εντοπίζετε κάποια ζητήματα μόνο σε ό,τι έχει να κάνει κεντρικά για το κόμμα ή και σε κάθε νομό ή και σε κάθε περιφέρεια πρέπει να αναζητηθεί τι έγινε, τι δεν πήγε καλά, τι θα μπορούσε να πάει καλύτερα. Δηλαδή πέρα από τα κεντρικά όργανα, κατά τόπους οι νομαρχιακές επιτροπές, πώς ασχολείστε τώρα με αυτές τις εξελίξεις? Τα προβλήματα παντού είναι, παντού ήταν ανάλογα με, με τη βαθμίδα, υπήρξαν και υπάρχουν. Και εμείς εδώ στη Λάρισα είχαμε τα αντίστοιχα προβλήματα. Δηλαδή δεν είχαμε αυτή την κινητοποίηση που είχαμε πριν τον Μάιο. Δεν είχαμε δηλαδή αυτόν τον κόσμο. Λοιπόν... Γιατί είδατε ας πούμε στελέχη στο ΣΥΡΙΖΑ να υποχωρούν από όχι, τη δυναμική? Όχι, όχι να υποχωρούν. Δεν είχαμε τη συμμετοχή αυτή που θέλαμε. Άρα... Δεν είχαμε τη συμμετοχή, όχι τίποτα. Δεν είχαμε τη συμμετοχή αυτή που θέλαμε. Αυτό είναι ένα θέμα, πρέπει να το ψάξουμε. Πρέπει να καθίσουμε να το δούμε. Να δούμε γιατί αυτή η μαζικότητα δεν είναι μόνο στη Λάρισα. Δεν ήταν μόνο στη Λάρισα. Αν και στη Λάρισα δεν ήταν τα ποσοστά χαμηλότερα από το πανελλαδικό. Αλλά όμως φαίνεται ότι δεν πέρασε η πολιτική μας. Δηλαδή, όταν βλέπεις ότι παίρνει στη Λάρισα, παίρνουν στη Λάρισα Σπαρτιάτη έδρα, παίρνουν 5.000, μαζί με την νίκη παίρνουν 8.000 ψήφους. Και δεν εμφανίστηκε κανένα στη Λάρισα. Πρέπει να μας προβληματίσει όλους. Μα πούλησαν πατριωτισμό, πούλησαν θρησκεία. Τι έφτυγε, εμείς τι δεν κάναμε καλά, ποιες θέσεις μας δεν προβάλαμε σωστά. Ναι, αυτό κατά τόπους οι νομαρχιακές επιτροπές έχουν ξεκινήσει να το κάνουν αυτό, να διαβάζουν τα αποτελέσματα και να ψάχνουν τα αίτια. Δηλαδή στη Λάρισα η νομαρχιακή επιτροπή έχει συγκληθεί. Όχι. Καταρχάς δεν. Να σας πω γιατί. Ναι. Περιμένουμε καταρχάς την κεντρική εκτίμηση. Να μαζευτεί η νομαρχιακή της Λάρισα, να πει τι. Θα σου πούνε ποιος είναι ο απολογισμός του κόμματος. Δηλαδή θα το βγάλεις από το κεφάλι σου έτσι κεφαλικά, χωρίς με δική σου εκτίμηση. Πρέπει να καθίσουν τα επίσημα όργανα, να κάνουν τον απολογισμό. Καλά, η Νομαρχιακή Επιτροπή είναι ένα επίσημο κόμμα. Είναι ένα επίσημο όργανο. Υπάρχει όμως μια λειτουργία. Υπάρχει μια λειτουργία. Περιμένουμε να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή, να υπάρχει μια γενικότερη εκτίμηση και ο κάθε νομός μετά θα έχει την ειδική εκτίμηση κατά νομό που θα υπάρχει. Δεν έχει νόημα να συνδυάσουμε εμείς τη Λάρισα μόνο για τη Λάρισα, χωρίς να έχουμε την εικόνα τι γίνεται πανελλαδικά. Ή ποια είναι η εκτίμηση του κόμματος, τι έφτυγε. Έφτυγε το ότι δεν περάσαμε την πολιτική μας, δεν την προπαγανδίσαμε σωστά, δεν πήγαμε κοντά στον κόσμο, δεν είμαστε αγιωμένοι με την κοινωνία. Τι έφτυγε. Έτσι δεν είναι. Μάλιστα. Όχι, θα μπορούσε να μην είναι έτσι. Θα μπορούσε περιφερειακά εσείς να δίνετε την εικόνα στο κέντρο. Είναι εξαρτάται τώρα το σχεδιασμό που έχετε εσείς. Τώρα το περιφερειακό, δεν έχουμε περιφερειακή οργάνωση. Εσείς στη Λάρισα, κύριε Ζωγράφε. Περιφερειακή οργάνωση δεν έχουμε. Είναι κατανομό οι οργανώσεις. Δεν έγινε το περιφερειακό όργανο. Είναι κατανομό. Ναι. Είναι, το σωστό είναι να υπάρχει μια γενικότερη κατεύθυνση. Μια γενικότερη κατεύθυνση από πάνω. Δηλαδή συνδυάζει η Κεντρική Επιτροπή, εκτιμάει ένα πλαίσιο, μια λειτουργία, ποια ήταν τα αποτελέσματα και κατεβαίνει πανελλαδικά παντού. Να έχουμε την ίδια εικόνα. Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Τώρα, σας ακούσαμε και λίγο νωρίτερα στο ρεπορτάζ εδώ που είχαμε και τις δηλώσεις που κάνατε σήμερα. Είπατε ότι για την επόμενη μέρα πρέπει όλοι να συνεχίσετε συντονισμένα και όχι κατά παρεούλες. Εγώ δεν συμφωνώ με τις ομάδες, με τις τάσεις για τις τάσεις. Δηλαδή υπάρχουν είμαστε σε ένα κόμμα, υπηρετούμε συγκεκριμένες πολιτικές.
Λοιπόν, αυτές που κατεβαίνουν από πάνω φτάνουν μέχρι κάτω. Λοιπόν, αυτές πρέπει να υπηρετήσουμε. Καταρχάς, είμαι πέρα για πέρα αντίθετος να βγαίνει ο άλλος και να λέει: εγώ είμαι τον πρόεδρο. Δηλαδή, εγώ που τρέχω όλη μέρα, μέρα νύχτα, με ποιον είμαι. Αυτό έκανε κακό και στον πρόεδρο. Δηλαδή, εγκληματικό. Ο πρόεδρος είναι όλων μας. Ναι. Ο πρόεδρος είναι όλων μας. Αυτός ο διαχωρισμός έγινε ή κάποιοι για να κερδίσουν κάποια πράγματα. Όμως ήταν εγκληματικό. Δεν είναι σωστό. Ο πρόεδρος είναι πάνω απ' όλα. Ναι, υπάρχουν όμως αυτά, υπήρχαν αυτά. Αυτά πρέπει να σταματήσουν. Και τα μαγαζάκια και τα σπασμένα τηλέφωνα και αν θέλετε και ο παραγωγισμός μέσα από τα συλλογικά όργανα που ασύζουμε τι θέλουμε. Αλλιώς δεν γίνεται. Λέτε ότι τώρα θα δοθεί μια ευκαιρία, θα είναι όλο αυτό μια αφορμή για ριζική επανεκκίνηση, ότι θα μπορέσετε να ξεμπερδέψετε με αυτό που και εσείς λέτε παρεούλες, ομάδες. Δεν νομίζω ότι θα ξεμπερδέψει εύκολα, γιατί η νοοτροπία δεν αλλάζει εύκολα. Δεν νομίζω. Αλλά πρέπει όμως να χτυπηθεί. Πρέπει να σας πω κάτι. Πιστεύετε ότι υπάρχουν τόσα πολλά στελέχη σε κάθε νομό που πρέπει να είμαστε ξεχωρισμένοι? Εσείς τα πιστεύετε? Υπάρχουν τόσα θέσιμα στελέχη που πρέπει να είμαστε και ο ένας απέναντι από τον άλλον? Ναι, αλλά τώρα καταλαβαίνουμε ότι κάνετε και αυτή την εσωτερική πια ανασκόπηση. Βέβαια. Και με σαφήνεια τώρα εντοπίζετε και στα όσα συμβαίνουν εσωτερικά του κόμματος τα αίτια και αυτής της εκλογικής ήττας, αλλά και που έχει οδηγήσει την παρέτηση τώρα του Προέδρου. Εδώ πρέπει να κρίνεται ο καθένας μας από την προσφορά του. Όχι από το τι λέει εδώ και εκεί. Από την προσφορά του, από τη συμμετοχή του. Διότι εδώ υπήρχε το θέμα. Το βλέπετε αυτό να αλλάζει άμεσα? Είναι ένα στοίχημα. Είναι ένα στοίχημα. Δύσκολο. Είναι ένα στοίχημα και θεωρώ ότι αν πούμε ότι εμείς εδώ στη Λάρισα έχουμε 3.500 μέλη, λέμε. Λοιπόν, θεωρώ ότι είναι ένας μεγάλος αριθμός. Μακάρι να ενεργοποιηθούν. Μακάρι να ενεργοποιηθούν οι μισοί. Αλλά πρέπει όταν λες είσαι μέλος ενός κόμματος και σε καλούν μία, δύο, τρεις, πέντε φορές, ή έρχεσαι ή λες παιδιά εγώ δεν θέλω. Καταλάβατε. Καταλαβαίνω ότι λέτε ότι υπάρχουν ευθύνες από την ηγεσία μέχρι και το τελευταίο μέλος, λέτε, και όλοι πρέπει να αναζητήσουν. Είναι δυνατόν, είμαι γραμματέας της Ομαρχικής Επιτροπής. Είμαι και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Δηλαδή, εγώ δεν έχω ευθύνες. Τα έκανα όλα καλά. Δεν έχω αδυναμίες. Άνθρωποι είμαστε. Είναι δυνατόν. Αλλά όμως, είμαστε μπροστά. Το παλεύουμε. Δεν κάνουμε μόνο κριτική. Δεν κάνουμε μόνο κριτική. Αυτό είναι το κακό. Αυτό είναι το κακό. Σε αυτούς που κάνουν, λέτε μόνο κριτική. Μόνο κριτική δεν γίνεται. Και αυτοί πάντα οι άλλοι. Έχετε συγκεκριμένα τώρα πρόσωπα στο πλάνο που μας μιλάτε? Εγώ και φυσικά έχω, αλλά εκείνο που έβλεπα όλο αυτό το χρονικό διάστημα, έβλεπα έναν πρόεδρο να τρέχει τη μέρα σε τρεις νομούς, τέσσερις νομούς. Λοιπόν, ήρθε στη Λάρισα, πραγματικά πήγαμε στο Κυριλέρ, ήρθε στη Λάρισα την πόλη, πήγαμε στον Τύρναβο, λοιπόν, και δεν είδα τον κόσμο μας να είναι τόσο πάνω, τόσο συγκινημένος, να βλέπει αυτός ο άνθρωπος σχίστηκε. Θα τα ονοματίσετε αυτά τα πρόσωπα ή θα μείνετε στο να τα φωτογραφίζετε? Κοιτάξτε, οι συζητήσεις, η κριτική θα γίνεται στα όργανα. Εγώ δεν συνηθίζω να βγαίνω στα κανάλια και να λέω φταίει ο τάδε, φταίει ο τάδε. Στα όργανα. Εγώ άμα ήξερα ότι δεν προσφέρω ή δεν κάνω για ένα απόστο, είχα φύγει. Θα περιμένατε κι άλλους να έχουν παραιτηθεί? Μα στη Λάρισα δεν είναι ένας παραιτήθηκε, ξαναπέστρεψε. Δεν έχουμε τέτοιες παραιτήσεις. Παραιτήθηκε κάποιος και επέστρεψε? Ναι, μία παραίτηση μου ήρθε και ανακάλυψε. Καμία άλλη. Πότε έγινε κάποια... αυτό, μετά την παραίτηση, Τσίπρα? Ναι, δεν έχω κάτι. Και αυτό, αν θέλετε την άποψή μου, αυτό είναι ανοριμότητα. Τι θα την παραιτήσει? Και δηλαδή, ανακάλεσε την παραίτηση. Δεν έχουν διεργασίες. Τελικά υπάρχει διαδοχή. Παραίτηση και ανακλήθηκε. Και ανακλήθηκε. Ο ίδιος, η ίδια μάλλον. Το πρόβλημα, τα κόμματα δεν έχουν διεργασίες. Δηλαδή είμαστε αναντικατάστατοι. Κάποια στιγμή θα αλλάξουμε.
Θα φύγουμε. Θα έρθουν άλλοι νεότεροι και έχουμε υποχρέωση να το κάνουμε αυτό. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά, κύριε Ζωγράφη, που ήσασταν εδώ μαζί μας. Και εγώ. Καλή δύναμη σας εύχομαι. Θα μπορέσουμε. Έχετε συνέχεια μπροστά. Καλή Έχουμε δύναμη. Δρόμο. Έχουμε δρόμο. Λοιπόν, να είστε καλά. Πάμε τώρα εμείς σε ένα ακόμη μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Εδώ και πάλι επιστρέψαμε μαζί σας και πάμε τώρα σε αυτό το σημείο να δούμε τι έγινε με τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Τι έγινε με τις βαθμολογίες των υποψηφίων μας που ανακοινώθηκαν χθες και έδωσαν τέλος στην αγωνία τους. Είναι εδώ μαζί μας ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Φροντιστών Νομού Μαγνησίας, ο κ. Κωνσταντίνος Νάνος. Καλώς σας απόγευμα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και τι είναι τα συμπεράσματα τώρα να μας πείτε από τις βαθμολογίες που ανακοινώθηκαν χθες? Κοιτάξτε, βλέποντας τα φετινά θέματα τα οποία μπορούν να χαρακτηριστούν ως βατά, ναι, και ίδιας δυσκολίας με πέρσι, είδαμε μία μικρή αύξηση όσον αφορά τους αριστούχους, ναι, και ουσιαστικά η μεγάλη μάζα των μαθητών να κυμαίνονται στις ίδιες βαθμολογίες με πέρσι. Αυτό έχει... Αν και ήταν δυσκολότερα, λέτε όμως. Ήταν ίδιας δυσκολίας. Ίδιας δυσκολίας. Αλλά κινήθηκαν καλύτερα τα παιδιά. Υπήρχε μια μικρή, πολύ μικρή αύξηση στους αριστούχους, όταν λέμε αριστούχους, για βαθμούς πάνω από 18. Μάλιστα. Βέβαια, αν κοιτάξουμε τα στατιστικά σε όλα τα επιστημονικά πεδία, η μέση όρη των μαθημάτων δεν είναι καθόλου καλή. Όπως σας είπα, σε ακόμη μία χρονιά όπου τα θέματα ήταν βατά, ο μέσος όρος, για παράδειγμα, της φυσικής στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο ήταν στο 11, ο μέσος όρος της χημίας επίσης και αυτό στο 11 και ο μέσος όρος των μαθηματικών στο 12. Αυτό τι σημαίνει, δηλαδή, ότι είχαμε είτε με καλές βαθμολογίες αριστούχους άνω των 18, και μετά άλλες βαθμολογίες που ήταν πολύ χαμηλά για να μας βγάζουν αυτό το μέσο όρο, σωστά? Σίγουρα, και υπάρχουν και βαθμολογίες οι οποίες είναι πολύ πιο κάτω από τη βάση. Σίγουρα θα πρέπει να συμπεριλάβουμε υπόψη και μαθητές οι οποίοι δεν θέλουν ουσιαστικά να δώσουν τις εξετάσεις, απλά πηγαίνουν για την παρουσία, ας το πούμε έτσι. Αλλά βλέπουμε εξαιτίας αυτών των επιδόσεων ότι οι βάσεις θα κυμανθούν στα ίδια επίπεδα με πέρσι, ναι, και θα υπάρχουν αυξομοιώσεις οι οποίες όμως δεν θα είναι πολύ μεγάλες, ειδικά στις σχολές υψηλής ζήτησης. Μάλιστα, δηλαδή μικρές διαφορές μας λέτε σε σχέση με τις βάσεις πέρυσι. Με εξαίρεση ίσως στο τρίτο επιστημονικό πεδίο, όπου εκεί είχαμε το μάθημα της βιολογίας, όπου ήταν το μάθημα που φέτος έπεσαν πιο δύσκολα θέματα, οπότε εκεί ίσως περιμένουμε μία πιο μεγάλη πτώση στις βάσεις. Μάλιστα. Τώρα, αυτό το μεγάλο ποσοστό των παιδιών, πέρα των αριστούχων, που δεν έγραψε και πολύ καλά, ενδεχομένως να μπορούμε να το αποδώσουμε και στο γεγονός ότι αυτοί οι υποψήφοι προέρχονταν και από την δύσκολη περίοδο της πανδημίας. Σίγουρα. Γιατί οι προηγούμενες τάξεις για αυτά τα παιδιά ήταν με τα μέτρα, μακριά από τα σχολεία, με δυσκολία ακόμη και το φροντιστήριό τους, διαδικτυακά, με εγκλεισμό στο σπίτι, περιορισμούς. Σίγουρα είναι ένα σενάριο το οποίο δεν θα πρέπει να το αφήνουμε στην άκρη, διότι αυτά τα παιδιά είχαν υποστεί εγκλεισμό και διάφορες περιπτώσεις που ήταν δύσκολες να τις διαχειριστούν. Mm-hmm. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που έχει δείξει είναι ότι οι μαθητές που πετυχαίνουν πολύ υψηλές βαθμολογίες έχει να κάνει με προσπάθεια τριετούς διάρκειας, σκληρής προσπάθειας από τα ίδια τα παιδιά, και πετυχαίνουν τους στόχους τους που φέρνουν σε πολύ ψηλές ώρες. Αλλά ήταν τώρα οι απόφοιτοι, οι τελειόφοιτοι φέτος, ήταν τα δύο προηγούμενα χρόνια στη δευτέρα και στην πρώτη ηλικίου, δηλαδή και προετοιμασία να ξεκινούσαν τότε, δεν είχαν μπροστά και τις δυσκολίες. Ακόμη και τον ελεύθερο χρόνο τους δεν μπορούσαν ως νέοι να διαχειριστούν και να ξεκουραστούν.
υπήρχε μια δυσκολία σε αυτό το κομμάτι που αναφέρετε. Εσείς ως φροντιστές μπορείτε το βλέπετε αυτό, το διαβάζατε ας πούμε στα πρόσωπά τους, στα τεστ που κάνατε, στην προετοιμασία του συνολικά? Σίγουρα εμείς βλέπαμε οι επιδόσεις ότι δεν ήταν τόσο υψηλές συγκριτικά με 5 χρόνια πίσω, ας το πούμε έτσι. Βλέπουμε γενικότερα ότι οι βαθμολογίες είναι πιο χαμηλές και γι' αυτό και τα τελευταία 3 χρόνια, ανεξάρτητα με το πόσο εύκολες ή δύσκολες είναι οι βαθμολογίες, οι μέσοι όροι των μαθημάτων κυμαίνονται στα επίπεδα που σας είπα και πριν. Τα τελευταία χρόνια δηλαδή βλέπετε αυτό να συμβαίνει, το καταγράφετε έτσι να πέφτουν οι μέσοι όροι από τους βαθμούς. Βεβαίως, ναι. Τώρα εσείς... Εντάξει με τους υποψηφίους και τη χαρά και που και εσείς ως φροντιστές μαζί τους παίρνετε έτσι και καμαρώνετε για αυτές τις επιτυχίες, αλλά υπάρχουν και εκείνα τα παιδιά που δεν έχουν καταφέρει να συγκεντρώσουν την βαθμολογία που περίμεναν. Σε αυτά τα παιδιά τι λέτε? Κοιτάξτε, όπως λέμε στα παιδιά κάθε φορά που φτάνουμε σε αυτό το σημείο, είναι ότι η ζωή δεν τελειώνει στις πανελλαδικές εξετάσεις. Οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι ένα πρώτο βήμα στο να μπουν σε μία σχολή και να ξεκινήσουν τη σταδιοδρομία τους. Σίγουρα τα παιδιά θα πρέπει να βρουν το κίνητρο στο να δώσουν εξετάσεις, να βρουν σχολές οι οποίες θα τους ενδιαφέρει σε βάθος, διότι εν τέλει το κίνητρο είναι αυτό που θα τους βάλει στο εντατικό διάβασμα και στη σκληρή προσπάθεια που απαιτούνται για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Σίγουρα όμως θα πρέπει να μιλήσουμε και για την ελάχιστη βάση εισαγωγής που υπάρχει στο σύστημά μας, διότι ακόμα και φέτος, όπου οι βαθμολογίες ήταν στα ίδια επίπεδα με πέρσι, η ΕΒΕ θα κόψει 20.000 υποψηφίους. Μάλιστα. Που... Μεγάλος αριθμός δηλαδή θα βρεθεί εκτός λόγω αυτής της αλλαγής που έχουμε στις πανελλαδικές. Ακριβώς, είναι ένα πολύ σκληρό μέτρο. Ενώ σε άλλη περίπτωση θα μπορούσε να μπει το παιδί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, να εισαχθεί σε μια σχολή και να συνεχίσει τις σπουδές του. Σίγουρα, γι' αυτό θα πρέπει να το δούμε από την αρχή. Είναι ένα μέτρο το οποίο είναι πολύ σκληρό για τα παιδιά και σίγουρα θα πρέπει να το δούμε γιατί μένουν πάρα πολλοί μαθητές εκτός πανεπιστημίου. Τους υπολογίζετε 20.000 λοιπόν. Είναι κάθε χρόνο ανεξάρτητα με τις βαθμολογίες που γράφουν τα παιδιά, κόβονται περίπου 20.000 υποψήφοι. Μάλιστα. Αυτό η Ομοσπονδία το έχει θέσει, το αίτημα αυτό? Σίγουρα. Ζητάμε την αναπροσαρμογή, ζητάμε να αξιολογηθεί πιο σωστά, να δημιουργηθεί ένας σωστός αλγόριθμος, ώστε να μην μένουν τόσο πολλοί υποψήφοι εκτός των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Διότι είναι και πολύ άδικο το τι γίνεται μετά. Αυτό θα πρέπει πάρα πολύ να το συνυπολογίσουμε, διότι τα παιδιά τα οποία κόβονται από τις εξετάσεις αυτές αναζητούν στέγη σε είτε ιδιωτικά κολέγια είτε ΙΕΚ, τα οποία είναι και αμφιβόλου επαγγελματικών δικαιωμάτων. Θεωρείτε ότι είναι και αυτό ένα ζήτημα, το πόσο συχνά γίνονται αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση? Διαρκώς πρέπει να παρακολουθούν οι υποψήφοι αυτές τις αλλαγές. Δεν τους αποπροσανατολίζει λίγο, δεν δημιουργεί ζητήματα να αλλάζουν τα πράγματα τόσο συχνά? Σίγουρα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό που θίξατε, οι συχνές αλλαγές στην εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι η όλη ιστορία έρχεται να αντιμετωπίσει μόνο την τρίτη λυκείου και τον τρόπο εξέτασης. Ενώ εν τέλει, για να είναι ένα σύστημα δίκαιο, θα πρέπει να υπάρχει κλιμακούμενης δυσκολίας μετάβαση από τάξη σε τάξη, έτσι ώστε το παιδί να μην φτάνει στην τρίτη λυκείου πάρα πολύ εύκολα, γιατί ουσιαστικά από πανεύκολα, δηλαδή από το γυμνάσιο μέχρι την τρίτη λυκείου, το παιδί απλά πηγαίνει, προάγεται από τάξη σε τάξη και καλείται στις πανελλαδικές εξετάσεις να αντιμετωπίσει θέματα τα οποία είναι μέχρι και τριπλάσια δυσκολία, θα έλεγα, από αυτά που έχει συνηθίσει. Οπότε σίγουρα θα πρέπει να το δούμε αυτό για να προετοιμάζουμε το παιδί και να διαλέγει το ίδιο μετά σε ποια κατεύθυνση θέλει να κινηθεί. Εσείς τα λέτε πάρα πολλά χρόνια αυτά ως εκπαιδευτικοί και πραγματικά απορούμε γιατί δεν ακούγεται από κανέναν αυτή η αγωνία που διατυπώνεται.
τους προσγειώνουν πολύ απότομα μπροστά σε αυτό το σύστημα, το οποίο είναι και δύσκολο, και πρέπει όλα να κριθούν μέσα σε 3 ώρες εξετάσεις, σε 4 μαθήματα. Σίγουρα είναι μια αγχωτική, θα έλεγα, διαδικασία για ένα παιδί 18 χρονών που καλείται να το συναντήσει για πρώτη φορά. Υπάρχει και ο βομβαρδισμός από το οικείο περιβάλλον του ότι πρέπει να πετύχεις, διότι... Πρέπει να γίνεις αυτό, πρέπει να κάνεις ακριβώς, το άλλο, ναι. Ενώ δεν έχει γίνει σωστός επαγγελματικός προσανατολισμός. Εγώ το έχω πει πολλές φορές, ίσως και ένας λόγος, όχι ο μοναδικός, αλλά ένας λόγος που υπάρχουν και οι αιώνιοι φοιτητές, όπως δυστυχώς τους καλούμε έτσι, είναι διότι αυτά τα παιδιά έχουν τοποθετηθεί σε μια συγκεκριμένη σχολή όπου δεν τους αρέσει το αντικείμενο και απλά έτυχαν να βρεθούν εκεί πέρα. Οπότε σίγουρα αυτό που θα πρέπει να κάνουν τα παιδιά τώρα που ξεκινά το μηχανογραφικό δελτίο είναι να δούνε το πρόγραμμα σπουδών, και αυτό θα πρέπει εννοείται να το έχουν κάνει και πιο πριν, σε μικρότερες τάξεις, να δούνε το πρόγραμμα σπουδών, να δούνε τα επαγγελματικά δικαιώματα που δίνει και κάθε σχολή και το πιο σημαντικό, τι θα γίνει, τι επάγγελμα μπορεί να κάνει ο ίδιος μόλις βγει από αυτή τη σχολή. Τι νιώθουν και εκείνοι ότι τους αρέσει και τους ταιριάζει. Δηλαδή λέτε να κλείσουν τα αυτιά στους γύρω, όποιοι και αν είναι αυτοί, εκφράζουν δικές τους επιθυμίες, ακόμη και αν είναι οι πιο κοντινοί άνθρωποι. Έτσι, ας τα λάβουν τα μηνύματα υπόψη, αλλά η απόφαση είναι δική τους, να είναι καθαρά δική τους, να είναι κάτι που τους αρέσει. Σίγουρα, εγώ χαίρομαι πολλές φορές σε παιδιά τα οποία έχουν υψηλές βαθμολογίες και διαλέγουν σχολές οι οποίες είναι χαμηλόβαθμες, διότι έχουν ένα όραμα, αυτό τους αρέσει και θέλουν να κατευθυνθούν προς τα εκεί, και είναι δεδομένο ότι θα πετύχουν σε αυτό που κάνουν, διότι το θέλουν, διαλέγουν οι ίδιοι που πηγαίνουν και θα είναι πραγματικά ευτυχισμένοι σε αυτό που θα κάνουν. Είναι δικό τους το μέλλον, θα είναι δική τους προσωπική διαδρομή, έτσι, σε αυτή την επαγγελματική διαδρομή οι άλλοι μόνοι τους θα είναι, εκείνοι θα είναι, οπότε είναι καλύτερο να είναι δική τους καθαρά η επιλογή, να είναι δική τους η επιλογή. Λοιπόν, με τα μηχανογραφικά τώρα, υπάρχουν κάποιες προθεσμίες συγκεκριμένες που πρέπει να αναφέρουμε? Τα μηχανογραφικά δελτία ουσιαστικά θα ξεκινήσουν από εβδομάδα. Το εύκολο της υπόθεσης θα είναι ουσιαστικά ότι όταν το παιδί μπει μέσα στην καρτέλα του, θα δει ουσιαστικά μόνο τις σχολές στις οποίες μπορεί να δηλώσει. Άρα, εάν δεν δει κάποια σχολή, ουσιαστικά δεν θα έχει δικαίωμα να δηλώσει αυτή τη σχολή, διότι θα έχει κοπεί από την ΕΒΕ ή από τον μέσο όρο ουσιαστικά. Σε κάθε περίπτωση, αν θέλουν τα παιδιά κάποιες συμβουλές, εννοείται ότι θα πρέπει να συμβουλευτούν τους καθηγητές τους, αλλά εμείς λέμε το κλισέ ότι θα πρέπει να συμπληρώνουν το μηχανογραφικό δελτίο, λες και έχουν 20.000 μόρια. Μάλιστα, μάλιστα. Να έχουν αυτό κατά νου, να συμπληρώνουν δηλαδή σύμφωνα με αυτό που πραγματικά θέλουν και όχι που τους οδηγούν τα μόρια, αυτό που περιγράφαμε νωρίτερα. Διότι είναι και μια πολύ λάθος σκέψη να σκεφτόμαστε τις περσινές βάσεις με το τι θέλουμε εμείς να δηλώσουμε. Δεν γνωρίζουμε πώς θα κινηθούν, οπότε θα πρέπει να γίνει ένα σωστό μηχανογραφικό δελτίο, διότι έχει παρατηρηθεί και παιδιά τα οποία έχουν πετύχει υψηλές επιδόσεις να μένουν εκτός από μία σχολή, διότι έχουν κάνει λάθος μηχανογραφικό δελτίο. Μάλιστα. Άρα είναι ένα κρίσιμο στάδιο και αυτό τώρα που ξεκινά. Και εσείς οι εκπαιδευτικοί είσαστε εκεί για να τους δώσετε τις σωστές κατευθύνσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Πολλές ακόμη επιτυχίες εύχομαι. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να δώσω και εγώ πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά που έχουν υψηλές επιδόσεις και ό,τι καλύτερο τους εύχομαι στο μέλλον. Ευχαριστούμε και εμείς θερμά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, εμείς τώρα σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Τα λέμε την ερχόμενη Δευτέρα μαζί σας, γύρω στις 3 το μεσημέρι. Από όλους μας, καλό απόγευμα και ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο, κυρίες και κύριοι. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.